Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Κύριε πρόεδρε, δύο ημερομηνίες θέλω. Δεν ζητάω τίποτα. Μία ημερομηνία για το πότε θα βγούμε από τα capital controls, τα οποία έχουν κάνει πολύ μεγάλη ζημιά. Και σας το μεταφέρω τώρα, όχι μόνο σαν δημοσιογράφος, αλλά και σαν άνθρωπος της αγοράς. Η πίεση είναι πολύ μεγάλη για τις επιχειρήσεις. Και η δεύτερη ημερομηνία είναι η ημερομηνία που θα μπορούσε η χώρα, κατά τη γνώμη σας, με βάση το σχέδιό σας, να διεκδικήσει την επιστροφή της στην κανονικότητα. Δηλαδή, να μπορεί να δανείζεται από τις αγορές. Ναι. Ξέρω ότι αυτή η δεύτερη είναι πιο δύσκολο να δοθεί η ημερομηνία, αλλά κάτι πρέπει να μας πείτε. Θα σας πω, ναι, δεν θα σας πω συγκεκριμένη ημερομηνία προφανώς, διότι και οι δύο ερωτήσεις σας είναι σε συνάρτηση δύο σημαντικών γεγονότων που προηγούνται. Το ένα είναι η διαδικασία ανακεφαλοποίησης των τραπεζών και το άλλο είναι η διαδικασία απομείωσης του χρέους. Και αυτά τα δύο εξαρτώνται από την, πρώτη αξιολόγηση της νέας συμφωνίας. Η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών όχι. Είναι μια διαδικασία που θα ξεκινήσει άμεσα. Και θα ξεκινήσει μέσα στον Οκτώβριο, ούτως ώστε να έχει τελειώσει μέχρι το τέλος του 2015, να έχει τελειώσει τον Νοέμβριο. Το χρέος γιατί, συναρτάται από την αξιολόγηση. Να εξηγήσουμε γιατί. Γιατί οι ευρωπαϊκοί κανόνες που έχουμε ψηφίσει και εμείς λένε ότι από 1η-1η του 2016 δεν υπάρχουν πια τα σχέδια bail-out, αλλά bail-in. Δηλαδή, εμείς μέσα στην ατυχία μας έχουμε την τύχη ότι διασφαλίσαμε ότι η διαδικασία της ανακεφαλοποίησης των τραπεζών θα γίνει μέσα στο 2015 και άρα δεν θα υπάρξει καμία ανησυχία και καμία πιθανότητα κουρέματος των καταθέσεων. Είναι εγγυημένες οι καταθέσεις των Ελλήνων πολιτών. Από το 2016 και μετά, σε άλλες χώρες ή όπου αλλού χρειαστεί ανακεφαλοποίηση, θα γίνεται και με τη συμμετοχή των μετόχων ή και των καταθετών. Και βεβαίως η διαδικασία αυτή, να το πούμε, δεν οφείλεται στα capital controls. Οφείλεται στο γεγονός ότι ήδη οι τράπεζες έχουν ανακεφαλοποιηθεί με 40 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά δεν αντιμετωπίστηκαν τα μεγάλα θέματα που είναι τα κόκκινα δάνεια. Αντιμετωπίστηκε η επάρκεια η κεφαλαιακή των τραπεζών για ένα διάστημα, δεν λύθηκε το μεγάλο σκόμπος για την πραγματική οικονομία και την αγορά, που είναι τα κόκκινα δάνεια των επιχειρήσεων. Ελπίζουμε λοιπόν ότι μέσα από αυτή την τελική διαδικασία, 20 με 25 δις λένε οι ειδικοί ότι είναι υπεραρκετά, θα αντιμετωπιστεί και αυτό το πρόβλημα. Επομένως, συνεπώς, ήδη τα capital controls, να πούμε, ότι έχουν γίνει διεργασίες οι οποίες ανακοινώθηκαν από τον υπηρεσιακό υπουργό, είχαν σχεδιαστεί από τον κύριο Σταθάκη και ανακοινώθηκαν τώρα από τον κύριο Χριστοδουλάκη. Έχουν γίνει διεργασίες που μέρα με τη μέρα χαμηλώνουν τις δεσμεύσεις, ας το πούμε χαλαρώνουν, έτσι, χαλαρώνουν τις δεσμεύσεις. Η οριστική άρση του capital controls βέβαια θα γίνει, επαναλαμβάνω, και μετά τη διαδικασία της ανακεφαλοποίησης και θα είναι σε συνάρτηση με τη συνολική αποκατάσταση πότε της σταθερότητας στην αυτό? οικονομία. Διότι το θέμα των... Πότε το βλέπετε αυτό? Μπορεί να μας πάει και κανένα χρόνο ακόμη? Δηλαδή. Νομίζω όχι. Είναι λοιπόν αυτό σε συνάρτηση με το άλλο, με το ζήτημα του χρέους και με το ζήτημα της εξόδου της χώρας προς τις αγορές. Το θέμα των capital controls έχει να κάνει με το κλίμα εμπιστοσύνης. Όταν δηλαδή οι καταθέτες θα αισθανθούν όχι μόνο ότι τα χρήματά τους είναι ασφαλή και δεν θα πηγαίνουν να τα πάρουν, αλλά θα φέρουν χρήματα στις τράπεζες ξανά. Δηλαδή το ζήτημα δεν είναι μόνο να μείνουν αυτά που είναι μέσα. Το ζήτημα είναι αυτά που είναι στα στρώματα, αυτά τα οποία έχουν φύγει δεξιά και αριστερά στο εξωτερικό, αυτά που είναι σε χρηματοκιβώτια, σε θηρίδες, να γυρίσουν στις τράπεζες. Ημερομηνία δεν θα πάρω από ό,τι καταλαβαίνω. Θα σας πω λοιπόν, η εκτίμησή μου είναι ότι η ύφεση από τα capital controls θα είναι παροδική και όχι τόσο μεγάλη. Θα κλείσουμε με μια ύφεση γύρω στο 1,5% και όχι 4% το 2015. Τα στοιχεία της οικονομίας είναι πολύ θετικά. Εντυπωσιακά θετικά σε σχέση με αυτά που περιμέναμε. Είχαμε καλό τουρισμό φέτος, είχαμε αύξηση μεγάλη. Και είχαμε και πολύ σημαντική ενίσχυση των εσόδων που επίσης δεν την περιμέναμε. Γι' αυτό σας μίλησα για τον Αύγουστο, 3,8 δις πρωτογενές πλεόνασμα είναι έξω, ναι, από όλα όσα περιμέναμε. Περιμέναμε 3, βρίσκουμε 3,8. Η συμφωνία έχει 7 δις για ληξιπρόθεσμα χρέη και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Η συμφωνία έχει προκαταβολή 500 εκατομμύρια μέσα στο 2015 και άλλα 500 στις αρχές του 2016 από το πακέτο Juncker. Η συμφωνία έχει και, όχι συμφωνία, υπάρχει ξεχωριστή συμφωνία της κυβέρνησής μας με την EBRD, την Τράπεζα για την Ανάπτυξη και την Ανασυγκρότηση, και με την EIB, την Επενδυτική Τράπεζα για Επενδύσεις. Άρα η εκτίμησή μας είναι ότι το πρώτο εξάμηνο του 2016 η χώρα θα επιστρέψει σε θετικούς αναπτυξιακούς ρυθμούς. Εάν μέχρι τότε έχουμε πάρει και μια καλή συμφωνία για την απομείωση του χρέους, που δεν είναι το τωρινό χρέος, είναι από το 22 και μετά. Βέβαια, εγώ άκουσα κύριε Πρόεδρε, τότε, για να άκουσα απαντήσω, για το χρέος τον Ευκλήδη Τσακαλώτο να λέει ότι είναι ενδεχόμενο να έχουμε πρόβλημα στην διαπραγμάτευσή μας για το χρέος, να είναι πολύ επιθετικοί οι δανειστές μετά τις εκλογές και ότι ανησυχεί για το αν θα υπάρξει. Δεν το είπα ακριβώς έτσι, θα σας απαντήσω και σε αυτό. Αυτή την αίσθηση μου έδωσε, λέω, για τις δηλώσεις του. Ολοκληρώνω λοιπόν την απάντηση στο ερώτημά σας. Η εκτίμησή μου λοιπόν είναι ότι με θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης πρώτο εξάμηνο του 2016, με μία θετική απόφαση για το χρέος, και θα έρθω μετά στο ερώτημα το τελευταίο, και με σταδιακή εξομάλυνση των capital controls και ταυτόχρονα ζεστό χρήμα και ρευστότητα για επενδύσεις, η χώρα θα μπορούσε είτε στο τέλος του 2016 είτε στις αρχές του 2017 να βγει, να ξαναανακτήσει την εμπιστοσύνη των αγορών. Αυτό βεβαίως θα είναι σε συνάρτηση και με τις τομές που πρέπει να κάνουν στο εσωτερικό της χώρας. Γι' αυτό και δεν σας δίνω ακριβή ημερομηνία. Επομένως, καταλαβαίνω. Διότι, κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι μόνο οι ξένοι. Αρχές του 2016, τέλος τα capital controls, και τέλος του 2016, αρχές του 2017, θα μπορούμε χοντρικά, να επιχειρήσουμε να πάμε στις αγορές. Χοντρικά πιστεύω, ναι. Μάλιστα. Χοντρικά πιστεύω, ναι. Τώρα, αλλά σας απαντώ ότι όλα αυτά είναι και συνάρτηση των αναγκαίων και μεγάλων τομών που χρειάζονται στο εσωτερικό της χώρας. Διότι κλειδί για την Σταθείτε οικονομία μας. Λίγο και στις ανησυχίες Τσακαλώτου για το χρέος. Κλειδί για την οικονομία μας, θα έρθω αμέσως μετά, είναι οι ξένες επενδύσεις. Για να έρθουν ξένοι επενδυτές στη χώρα όμως, όχι να κάνουν πλιάτσικο, όχι οι αϊτονίχηδες και κέτσι. Εσείς δεν θέλετε τις ιδιωτικοποιήσεις, είστε αρνητικοί. Κύριε Χατζηνικολάου, δεν θέλουμε το ξεπούλημα της περιουσίας της δημόσιας, την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Όχι μόνο ότι θέλουμε, αλλά σχεδιάζουμε κιόλας. Τι εννοείται αξιοποίηση? Δώστε μου ένα παράδειγμα. Βεβαίως, θα σας δώσω. Για να είμαστε συγκεκριμένοι. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Κύριε Χατζηνικολάου, δείτε τη συμφωνία που έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση και την οποία ήμασταν αναγκασμένοι να υλοποιήσουμε, διότι ήταν κηρυττή η δέσμευση στη συμφωνία για ευνόητους λόγους, με τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια. Ήταν μια συμφωνία με το γερμανικό δημόσιο να περάσουν από το ελληνικό δημόσιο στο γερμανικό δημόσιο. Πάντως είναι η μόνη συμφωνία τίμημα που είχε καλό τίμημα. Ναι, υψηλό με ένα τίμημα, τίμημα το οποίο βεβαίως είναι σχετικά καλό. Καλό. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία επίσης ότι το τίμημα αυτό θα το φτάναμε στα 4 πρώτα χρόνια λειτουργίας των αεροδρομίων υπό δημόσιο έλεγχο. Διότι τα αεροδρόμια έχουν 300 εκατομμύρια κέρδη το χρόνο. Και παίρνουμε 1,3-1,4 δις, άρα σε 4 χρόνια θα είχαμε φτάσει. Αν λοιπόν αντί να πάμε για μια διαδικασία τέτοια, πηγαίναμε σε μια άλλη λογική που λέει: έλα κύριε επενδυτή, έλα εδώ, αλλά με όρους που θα είναι όρους ισότιμης συμμετοχής του ελληνικού δημοσίου, να έχει 51% το ελληνικό δημόσιο, 49% εσύ, και έλα να δούμε πώς θα εξυγχρονίσουμε, βάλε κάποια χρήματα να εξυγχρονίσουμε και να μοιραστούμε τα κέρδη. Και σε βάθος 40 ετών, 32-35 όπως είναι η συμφωνία που κάναμε τώρα για το νέο ταμείο, με 300 εκατομμύρια το χρόνο, και αν τα αυξήσεις αυτά, θα έχεις 9 δις. Ας τα μοιράσουμε λοιπόν μαζί αυτά τα 9 δις, βάζοντας εσύ τώρα το κεφάλαιο, γιατί εμείς δεν έχουμε να κάνουμε δαπάνες. Τέτοιου είδους joint ventures, όπως λέγεται, κοινοπραξίες, ανάμεσα με κυρίαρχη συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου και με επενδυτές που έρχονται να επενδύσουν για να βγάλουν κέρδος, αλλά να επενδύσουν με θέσεις εργασίας κατοχυρωμένες, με σεβασμό στην νομοθεσία, με σεβασμό στο περιβάλλον. Τέτοιου είδους επενδύσεις, όχι μόνο τις θέλουμε, αλλά τις σχεδιάζουμε κιόλας. Στο Καστέλι του Ηρακλείου, στο νέο αεροδρόμιο, έχουμε προχωρήσει τη διαπραγμάτευση με Κινέζους επενδυτές, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία για ένα υπερσύγχρονο αεροδρόμιο που θα καλύπτει τις τουριστικές ανάγκες της Κρήτης, με το 51% στο ελληνικό δημόσιο και το 49% στον επενδυτή. Τέτοιου είδους επενδύσεις τις θέλουμε. Το πλιάτσικο δεν θέλουμε, κύριε Χατζηνικολάου. Τώρα. Έλεγα όμως ότι για να έρθουν οι επενδυτές, χρειάζεται σταθερό περιβάλλον. Χρειάζεται όμως και να νικήσουμε την γραφειοκρατία. Πριν πάτε στη γραφειοκρατία, εγώ θα μείνω στο σταθερό περιβάλλον και θα σας ρωτήσω. Μήπως ο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα και μετά την αποχώρηση της αριστερής πλατφόρμας, μετά την διάσπαση
παραμένει ασταθές πολιτικό περιβάλλον. Δηλαδή, το ακούσατε να το λένε και οι πολιτικοί σας αντίπαλοι τις τελευταίες μέρες, υπάρχει ανησυχία ότι οι 53 μπορεί να αποδειχθούν η νέα αριστερή πλατφόρμα. Τα κείμενά τους δείχνουν τέτοιες διαθέσεις και αναρωτιούνται οι πολίτες αν πρέπει να σας εμπιστευτούν για την επόμενη μέρα ή αν με το που θα ξεκινήσετε να ψηφίζετε τους εφαρμοστικούς νόμους θα έχουμε νέους Λαφαζάνιδες, νέους Στρατούλιδες, νέα Κωνσταντοπούλου που αυτή τη φορά θα έχουν άλλο όνομα και θα είναι από άλλη ομάδα, από την ομάδα των 53. Όχι, Νικολά, αυτό είναι, είναι μια προπαγανδιστική τακτική της Νέας Δημοκρατίας για να δημιουργήσει εκ νέου αμφιβολίες και αίσθηση αστάθειας στους πολίτες οι οποίοι έχουν επιλέξει να ψηφίσουν το ΣΥΡΙΖΑ ακριβώς επειδή δεν είναι ένα διαφορετικό δείγμα γραφής. Όταν έκανε ακριβώς το ίδιο Νέα Δημοκρατία. Εγώ διαβάζω εδώ ένα κείμενο των 53. Ναι, ναι, αλλά ξέρετε. Στους οποίους είναι ο Τσακαλώτος, ο Δρίτσας, η Φωτίου, ο Σακελαρίδης. Υπάρχει. Ξέρετε γιατί μιλούν. Στο. Ναι, για πρόγραμμα απαγκίστρωσης από το μνημόνιο που πρέπει να αρχίσει να προετοιμάζεται. Αποκλείουν το ενδεχόμενο συνεργασίας με άλλα κόμματα. Και υπάρχει μία αίσθηση ότι μπορεί να αποδειχθούν. Ότι είναι η. Βέβαια, ομολογώ, δεν είμαι ειδικό στα εσωκομματικά σας, αλλά υπάρχει μία αίσθηση στην κοινή γνώμη ότι μπορεί να αποδειχθούν. Ξέρετε, ότι γιατί γελάω. Η νέα αριστερή πλατφόρμα. Δηλαδή τι ακριβώς μας λέει η Νέα Δημοκρατία? Ότι ο άνθρωπος που έφερε τη συμφωνία αυτή, που έδωσε μάχη για να έρθει αυτή η συμφωνία, ο Τσακαλώτος, και που πήρε τα εύσημα τον από όλους τον διότι είδα έδωσε αυτή να ζορίζεται να μπει και στο ψηφοδέλτιο. Θα είναι αυτός ο οποίος δεν θα ψηφίσει αυτό που έφερε. Λοιπόν, ακούστε. Τον είδα να ζορίζεται να μπει και στο ψηφοδέλτιο, κύριε Πρόεδρε. Είναι ένα κόμμα το οποίο είναι διαφορετικό από αυτά που είδαμε σήμερα ως κόμματα εξουσίας. Με την έννοια ότι έχει μια δημοκρατία στο εσωτερικό του και ακούγονται απόψεις. Είναι διαφορετικό αυτό όμως και διαφορετικό το κόμμα μέσα στο κόμμα που είχαμε και ήταν έτοιμο να φύγει και έφυγε. Εκεί δεν είναι διαφωνία σε κάποια επιμέρους ζητήματα. Στο αν θα συνεργαστούμε με τον Α ή με τον Β, στο τι θα. Εκεί ήταν διαφωνία στρατηγική, κύριε Χατζηνικολάου. Είναι άλλη στρατηγική να λες θέλω τη χώρα στο ευρώ και διαπραγματεύομαι σκληρά για να πετύχω ό,τι καλύτερο. Και άλλη στρατηγική να λες ότι εγώ θεωρώ ότι έξω από το ευρώ η χώρα έχει προοπτική. Αυτή είναι διαφορετική στρατηγική. Άρα λοιπόν εγώ θέλω να το πω αυτό και να το επισημάνω. Η διαφορά του ΣΥΡΙΖΑ του Γενάρη του 2015 με το ΣΥΡΙΖΑ του Σεπτέμβρη του 2015 είναι ότι η κριτική. Και η προπαγάνδα και η σπέκουλα πολλές φορές των αντιπάλων μας ότι μπορεί και να έχουμε περιπέτειες διότι ένα σημαντικό σας κομμάτι θέλει την έξοδο από το ευρώ ή και μπορεί να έχετε και εσείς κρυφή ατζέντα, σήμερα δεν μπορεί να σταθεί. Και δεν μπορεί να σταθεί διότι διαχειριστήκαμε την κρίση και δώσαμε δείγματα γραφής. Και επαλέψαμε και διεκδικήσαμε, αλλά και στην κρίσιμη στιγμή πήραμε την απόφαση της εθνικής ευθύνης, της συλλογικής ευθύνης, της κοινωνικής ευθύνης. Δεν υπάρχει λοιπόν κανείς σήμερα που να μπορεί να κατηγορήσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φλερτάρει με σχέδια Μάλιστα. και έχει κρυφή ατζέντα την έξοδο από το ευρώ. Και γι' αυτό πιστεύω ότι τώρα είναι πιο εφικτό να πάρουμε δύο βουλευτές παραπάνω από αυτούς που πήραμε τον Γενάρη του 2015, που μας έδωσε ο λαός 149. Λοιπόν, μια που μιλήσατε για αυτοδυναμία, πρέπει να πάω στα ερωτήματα που αφορούν την επόμενη μέρα. Αν είστε κοντά στην αυτοδυναμία. Εγώ θα εξετάσω όλα τα σενάρια. Και είστε, δεν εισακουστεί η έκκλησή σας για δύο βουλευτές παραπάνω και είστε πάλι με 148, 149. Εκεί τι γίνεται, υπάρχει και ρωτώ τι γίνεται, γιατί μπορεί να μην είναι ο Καμένος στη Βουλή. Μπορεί και να είναι, μπορεί και να μην είναι. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει στο μυαλό σας, καταλαβαίνω καλά από όσα έχετε δηλώσει, και το σενάριο της κυβέρνησης με ανοχή από άλλα κόμματα της Βουλής. Δηλαδή χωρίς κυβερνητική συνεργασία, αλλά με ανοχή, με ψήφο ανοχής από άλλα κόμματα της Βουλής. Κύριε Χατζηνικολάου, καταρχάς να σας πω ότι είμαστε μια πολιτική δύναμη. Ή θα βρείτε συνεταίρους κυβερνητικούς. Είμαστε μια πολιτική δύναμη που την έννοια της συνεργασίας και της συνεννόησης την έχουμε στο DNA μας. Την έχουμε μέσα μας. Σας θυμίζω ότι εγώ είμαι αυτός ο οποίος κάθισα στο ίδιο τραπέζι και συνεννοήθηκα και συνεργάστηκα άψογα σε μια έντιμη βάση με τον Πάνο Καμένο, ο οποίος είναι σε τελείως διαφορετική ιδεολογική. Είναι κεντροδεξιός ο άνθρωπος. Γιατί δεν συνεργάζεστε λοιπόν και με τη Νέα Δημοκρατία να κάνετε αυτό τον μεγάλο συνασπισμό που μάλιστα
αυτόν τον μεγάλο συνασπισμό φαίνεται να τον θέλει και η Ευρώπη. Θα συνεχίσω. Δηλαδή θα φαίνεται απαντήσω. Να δημιουργεί ένα κλίμα ασφάλειας και μέσα και έξω. Εμένα μου δημιουργείται μια καχυποψία όταν μου λέτε ότι τον θέλει η Ευρώπη. Αυτό... Τον θέλει η ίδια Ευρώπη που ήθελε από την πρώτη μέρα, πώς το είχε πει κάποιος, δεν ξέρω αν ισχύει η δήλωση, τα τομάρια μας να τα γδέρνουν και να τα στέλνουν στους πολέμους. Εγώ συμφωνώ μαζί λοιπόν, σας ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να μιλάει για τα εσωτερικά λοιπόν, μας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως ό,τι λέει είναι δεν λάθος. Ψηφίζει η Ευρώπη. Ψηφίζει ο ελληνικός λαός. Αν ήταν να ψήφιζε η Ευρώπη και η Κομισιόν και δεν ξέρω ποιος άλλος, να ψήφιζε εκεί. Εδώ ψηφίζουν οι Έλληνες. Αλλά ήθελα να πω ότι εγώ και με τον Καμένο συνεργάστηκα και στην κρίσιμη στιγμή, όταν είχα τη δυνατότητα. Γιατί να... με τον Καμένο όταν... ναι και με το Μεϊμαράκι όχι. Αφήστε με να λοπηρώσω. Είναι και ψηλός, έχει και μουστάκι. Γιατί, κύριε Πρόεδρε, είστε... Δεν έχω κανένα θέμα με την αστιαίμα. Εμφάνιση του κύριου Μεϊμαράκι. Ο ίδιος ήθελε να φαίνεται πιο ψηλός στο debate. Το λέω. Αλλά... το λέω. Ότι αν ήταν να επιλέγαμε τον πιο ψηλό πρωθυπουργό, θα φέρναμε τον Φασούλα να τον κάνουμε πρωθυπουργό. Το εμένα το Μεϊμαράκι. Το λέω. Λοιπόν, γιατί καταλαβαίνω ότι η χημεία σας με το Μεϊμαράκι δεν είναι κακή. Δεν υπάρχει αυτή η αρνητική χημεία που είχατε με τον Σαμαρά, όπου δεν έγινε ποτέ συνάντησή σας από ένα σημείο και μετά, ή ξέρω εγώ, δεν έγινε καν η τυπική τελετή παράδοσης παραλαβής όταν γίνατε πρωθυπουργός. Εδώ καταλαβαίνω ότι με τον Μεϊμαράκι μπορεί να υπάρχει κόντρα πολιτική και ιδεολογική, αλλά η προσωπική χημεία δεν είναι κακή. Λοιπόν, γιατί με τον Καμένο μπορέσατε και με τον Μεϊμαράκι δεν μπορείτε? Θα σας απαντήσω, κύριε Χατζηνικολάου. Διότι ο κ. Μεϊμαράκης, ο οποίος σε προσωπικό επίπεδο είναι συμπαθής για να πιούμε ένα καφέ ή να πιούμε ένα τσίπουρο, έχουμε πολύ σημαντικές διαφορές, όχι μονάχα ιδεολογικές, αλλά πιστεύω ότι εκφράζουμε και εκπροσωπούμε δύο πολύ διαφορετικά πράγματα στην ελληνική πολιτική ζωή και εκπροσωπούμε και τελείως διαμέτρου αντίθετα κοινωνικά συμφέροντα. Εγώ θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολύ στέρεες και βαθιές ρίζες μέσα στην ελληνική κοινωνία, διότι εκφράζει τα λαϊκά στρώματα, εκφράζει τις λαϊκές γειτονιές, τις λαϊκές συνοικίες, τον πόθο ενός κόσμου για κάτι διαφορετικό, για να φύγουμε από αυτό που ζήσαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ενώ η Νέα Δημοκρατία, που την έχω χαρακτηρίσει ως το πιο παλιό από το παλιό πολιτικό σύστημα, εκφράζει εκείνες τις κοινωνικές δυνάμεις που, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουν πληρώσει από την κρίση, τα συμφέροντα αυτά, και ταυτόχρονα εκφράζει και το παλιό με την έννοια ότι είναι το κόμμα που κυβέρνησε τα 40 τελευταία χρόνια, ένα αλλάξει με το Πασόκ. Αλλά δεν είναι και που έχει τη μεγάλη ευθύνη για όσα έχουμε σήμερα. Δεν είναι και όλη η δική σας φρεσκαδούρα. Μα δηλαδή, δεν θέλω να μπω σε ονόματα τώρα. Μα ήδη, αλλά όταν ήδη λέτε... σας εξηγώ ότι το παλιό και το νέο δεν έχει να κάνει με την ηλικία. Διαπερνά τα κόμματα. Δεν έχει το να κάνει παλιό με την ηλικία. Νέο. Δεν έχει να κάνει με το αν έχει μουστάκι, καράφλα ή μαλλιά μακριά. Θα μπορούσε η Νέα Δημοκρατία να έχει ένα νέο παιδί. Και ενδεχομένως να το κάνει και αύριο για να επιβιώσει. Να βάλει ένα νέο άνθρωπο. Θα μπορούσε να γίνει αυτό. Το ζήτημα είναι τι εκφράζεις πολιτικά και ποιες είναι οι επιδιώξεις σου. Κύριε Χατζηνικολάου, ο κύριος Καμένος στο θέμα του χρέους από την πρώτη στιγμή συμφωνούσε μαζί μας. Ο κύριος Καμένος στο θέμα των μνημονίων και της σκληρής διαπραγμάτευσης από την πρώτη στιγμή συμφωνούσε μαζί μας. Παρά το γεγονός ότι προέρχεται από τον κεντροδεξιό χώρο, βρισκόταν πάντοτε στην πτέρυγα της λεγόμενης λαϊκής δεξιάς και άρα διαφωνούσε με τις ακραίες νεοφιλελεύθερες επιλογές, όπως τη διάλυση των εργασιακών σχέσεων και τις ομαδικές απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα. Είχαμε λοιπόν σημεία ταύτισης. Με τη Νέα Δημοκρατία, σε αυτά τα τρία που σας καθίστε είπα, να δούμε, δεν έχουμε σημεία μην ταύτισης. Βρεθείτε να τις υπογράφετε λοιπόν τις ομαδικές απολύσεις. Καθίστε να δούμε. Κύριε Χατζηνικολάου, γιατί μπαίνει και το δούνο του τώρα στο πρόγραμμα. Κύριε Χατζηνικολάου, σε κανένα δύο μήνες και θα σας ζητήσει γραφής. Διάφορα. Ακριβώς λοιπόν επειδή πολλοί μπορεί να έρθουν και πολλοί μπορεί να ζητήσουν διάφορα. Η μόνη εξασφάλιση του ελληνικού λαού ότι θα δοθεί μάχη και θα κρατηθούν τα κεκτημένα είναι να δώσει την ετοιμιγορία του και τη στήριξη σε αυτούς που έδωσαν μάχη. Και όχι να αφήσει αυτούς οι οποίοι παραδόθηκαν, αυτούς οι οποίοι είπανε το μνημόνιο είναι ευλογία, αυτούς οι οποίοι είπανε δεν θα μας πάρει η Τρόικα τη δόξα, εμείς θα κάνουμε απολύσεις. Θυμάστε τι έλεγε ο κ. Γεωργιάδης ως υπουργός. Αυτό έλεγε. Δεν θα μας πάρει τη δόξα. Εμείς δώσαμε μάχη, ματώσαμε. Αφήσαμε ανοιχτά πράγματα για να συνεχίσουμε τη μάχη και μετά. Αν μας στηρίξει ο λαός. Αν ο λαός μας δώσει ένα ποσοστό όπου θα είμαστε όμοιροι των δυνάμεων του χθες, των δυνάμεων της διαπλοκής, αυτών που θέλουν να κοντίνουν, όχι τον Τσίπρα στο debate, να κοντίνουν τη διαπραγματευτική δύναμη της χώρας, τότε δεν θα μπορέσουμε. Φοβίζει τους πολίτες, τους ψηφοφόρους, το γεγονός ότι δεν
εμφανίζεστε ανοιχτός σε μετεκλογικές συνεργασίες. Κύριε Όταν δηλώνετε, κύριε Πρόεδρε, συνεργάζομαι μόνο με τον Καμένο και με κανέναν άλλον και δεν θέλω το ποτάμι γιατί είναι έτσι. Δεν θέλω τη Φόφη γιατί έχει το Βενιζέλο. Δεν θέλω το Μεϊμαράκι γιατί διαφωνώ σε πέντε πράγματα. Με ποιον θα συνεργαστείτε? Η Λαϊκή Ενότητα δεν μπορεί να συνεργαστεί πάλι μαζί σας. Αλλιώς δεν θα είχαμε πάει σε εκλογές. Το ΚΚΕ είναι τελείως κόντρα στην πολιτική πορεία. Η Χρυσή Αυγή είναι από άλλο ανέκδοτο. Με ποιον θα συνεργαστείτε? Να κλείσω το θέμα και να έχω τη δυνατότητα για ένα λεπτό να σας πω αυτό, παρακαλώ, το οποίο δεν κατάφερα να πω στην αρχή της κουβέντας μας, αλλά είναι καλό να είναι ο διάλογος παρεμβατικός. Εγώ λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, σε μια κρίσιμη στιγμή, όταν είχα τη δυνατότητα να εκλέξω πρόεδρο της Δημοκρατίας από την αριστερά, αποφάσισα να προτείνω για πρόεδρο της Δημοκρατίας ένα εξέχον στέλεχος της Συντηρητικής Παράταξης. Και αυτό κάτι δείχνει. Δείχνει ότι η λογική μου δεν είναι η λογική του πάρτα όλα. Δεν είναι η λογική της εκδίκησης. Δεν έρχομαι ως μια αριστερά που θέλει να πάρει τη ρεβάνς για τον εμφύλιο πόλεμο. Αλλά στα κρίσιμα θέματα θέλω συνεννόηση. Στα κρίσιμα θέματα θέλω πατριωτική ευθύνη. Θέλω συνένεση. Άλλο όμως αυτό, και άλλο να λέτε τώρα ότι για να πάει μπροστά ο τόπος πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι το διαφορετικό, που θέλει να διεκδικήσει, να δώσει μάχη για τομές, πρέπει να ταυτιστεί με το πιο παλιό στον πολιτικό χάρτη και με τα πιο παλιά από το παλιό. Τώρα, στο κρίσιμο ερώτημά σας, τι θα γίνει την επομένη, εγώ σας διαβεβαιώνω αυτό είναι, ότι την επομένη η χώρα θα έχει κυβέρνηση. Είτε θα έχει μια κυβέρνηση που θα έχει τα χέρια απολύτως δεμένα και θα είναι του ΣΥΡΙΖΑ με πλειοψηφία στη Βουλή ή σε συνεργασία με τον κύριο Καμένο, είτε θα έχει μια κυβέρνηση η οποία θα έχει προβλήματα στις τομές που θέλουμε να κάνουμε, διότι οι κυβερνήσεις συνεργασίας, δεν υπάρχει αμφιβολία, έχουν προβλήματα. Θυμάστε και τις προηγούμενες κυβερνήσεις συνεργασίας. Αλλά θα έχει κυβέρνηση. Το κρίσιμο ερώτημα στην κάλπη είναι αν η κυβέρνηση αυτή θα έχει προοδευτικό πρόσημο με τον ΣΥΡΙΖΑ μπροστά ή συντηρητικό πρόσημο, με ό,τι αυτό σημαίνει, δηλαδή, με τη Νέα Δημοκρατία με μπροστά. Με τον Καμένο έχει προοδευτικό πρόσημο? Ναι, έχει. Έχει, διότι, κύριε Χατζηνικολάου, το προοδευτικό δεν έχει να κάνει τόσο με το αν είσαι, αν η ιδεολογική σου αφετηρία είναι η μία ή η άλλη, αλλά από το αν συμφωνείς σε έντιμες και αναγκαίες τομές που έχει ανάγκη ο τόπος, ρίξεις με το παλιό και με τη διαπλοκή και με τα συμφέροντα κατεστημένα και με τη φοροδιαφυγή και με όλο αυτό το σύστημα που εκφράζει η Νέα Δημοκρατία σήμερα. Τώρα ξέρω ότι δεν θα σας αρέσει η διακοπή μου και η ερώτησή μου, αλλά πάνω που μιλάτε για ρήξη με τη διαπλοκή και τη διαφθορά και το έχετε κάνει σημαία σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία, βγαίνει το θέμα με τον Υπουργό Επικρατείας και στενό σας συνεργάτη, τον Αλέκο Φλαμπουράρη. Και δίνει ένα σήμα προς τα έξω στην κοινή γνώμη. Ρε παιδί μου, μήπως είναι όλοι οι ίδιοι? Μήπως είναι όλοι οι ίδιοι? Σας ευχαριστώ που μου κάνετε αυτό το ερώτημα. Γιατί μου δίνετε την ευκαιρία να σας απαντήσω. Εσείς βρήκατε επαρκή στις εξηγήσεις του Υπουργού σας? Απολύτως, κύριε Χατζηνικολάου. Κύριε Χατζηνικολάου, για σκεφτείτε κάτι. Σε αυτή την έρμη την πολιτική ζωή του τόπου, τελικά θα καταντήσουμε όποιος δεν έχει κολλήσει ποτέ το ένσημα στη ζωή του και άρα δεν έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει εμπειρίες και όποιος στις φορολογικές του δηλώσεις δηλώνει μηδέν επειδή ή δηλώνει μονάχα αυτά τα οποία παίρνει από ένα κομματικό μισθό, να θεωρείται ο πιο άξιος. Και όσοι έχουν ενασχόληση στη ζωή μέσα στη βιοπάλη, επειδή έχουν μια μικρή επιχείρηση και παλεύουν, να θεωρούνται λαμόγια. Με συγχωρείτε, δεν θα κάνουν μια διάκριση? Δηλαδή, όλοι όσοι ασχολούνται με την επιχειρηματικότητα είναι λαμόγια σε αυτό το τόπο. Δεν γίνεται να είσαι υπουργός λοιπόν, και να παίρνεις κρατικές δουλειές. Εδώ, έχουμε μια κατασκευή, λοιπόν. Έχουμε μια κατασκευή, η οποία έγινε για αντιπερισπασμό, ακριβώς για να δημιουργηθεί αυτή η εντύπωση την οποία και εσείς αφήσατε με το ερώτημά σας, ότι όλοι οι ίδιοι είναι. Ποιος Λαμπουράρης? Είναι 50 χρόνια στέλεχος της αριστεράς και ταυτόχρονα 50 χρόνια στον επαγγελματικό βίο. Και ποτέ στην ζωή του δεν είχε χαρακτηριστεί είτε ως διαπλεκόμενος, είτε ως μπροστάντζας, είτε δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ποτέ. Ο καθένας σε αυτόν τον τόπο έχει μια διαδρομή και μια φήμη που τον κυνηγάει. Δεν ήταν υπουργός λοιπόν τότε, βέβαια. Πήρε λοιπόν μια δουλειά. Δεν ήταν υπουργός. Μα βεβαίως, αυτό σας λέω. Πήρε λοιπόν μια δουλειά ο άνθρωπος με την εταιρεία του τον Νοέμβρη του 2015. Όταν δεν ήταν ούτε υπουργός, ούτε εκλογές είχαμε. 14. Του 2014, με συγχωρείτε. Ναι. Το 2015 δεν είναι ακόμα. Ναι. Τον Νοέμβρη του 2014, πριν γίνουν εκλογές. Ούτε υπουργός ήταν, ούτε τίποτα δεν ήταν, ούτε στέλεχος επαγγελματικό,
ούτε σε κάποια payrolls ήταν για να μην. Ζούσε από τη δουλειά του και πήρε μια δουλειά. Και ξέρετε και μάλιστα, διότι είμαι και μηχανικός, ορισμένες φορές αυτά τα νούμερα είναι τελείως παραπλανητικά. Διότι μπορεί ένα έργο να έχει προϋπολογισμό 1,5 εκατομμύριο όπως είχε το συγκεκριμένο, αλλά με την έκπτωση που κάνει, τα κέρδη είναι, μπορεί να μην έχουν και κέρδη οι μηχανικοί σεισμένοι. 3.900 διάβασα κάπου. 1,5. Νομίζω ότι είναι 1,5, ναι. Ήταν παραπλανητικό. Αλλά και, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι το εξής. Πήρε ο άνθρωπος λοιπόν μια δουλειά με την εταιρεία του τον Νοέμβρη του 2014. Γίνεται η εκλογική διαδικασία, δέχεται την τιμητική πρόταση να γίνει υπουργός και αμέσως αποχωρεί, μεταβιβάζει τις μετοχές του, φεύγει από την εταιρεία, από το δουσού της εταιρείας, βγάζει τα χαρτιά του, βγαίνει στη σύνταξη. Πού λοιπόν είναι το ΜΕΠΤΟ? Πού είναι το ΜΕΠΤΟ? Για ποιο λόγο η Νέα Δημοκρατία? Γιατί η Νέα Δημοκρατία, στην αρχή εγώ νόμιζα ότι από πίσω βρίσκονται τα συγκροτήματα της παραπολιτικής δημοσιογραφίας, της παραδημοσιογραφίας και του κίτρινου τύπου. Αλλά όταν βγαίνει ο κ. Μημαράκης, ο ίδιος χθες, και λέει ότι ο Φλαμπουράρης είναι η λίστα Λαγκάρ του Τσίπρα, φανερώνει ότι υπάρχει μια κατασκευή με στόχο να πούμε. Το ίδιο είναι ο κ. Παπασταύρου, ο οποίος είναι στενός συνεργάτης του κ. Σαμαρά και του κ. Μημαράκη, ο οποίος είναι υπόδικος και ελέγχεται για μαύρο χρήμα στο εξωτερικό και για φορολόγητο χρήμα στη λίστα Λαγκάρτ, με έναν άνθρωπο που ήταν επαγγελματίας και πήρε μια δουλειά πριν γίνει υπουργός, και όταν έγινε υπουργός μεταβίβασε συμμετοχές του. Κύριε Χατζηνικολάου. Αυτά τα χαρτιά τα είδατε, είναι όλα εντάξει? Κύριε Πρόεδρε, σας ρωτώ, γιατί σήμερα διάβαζα στο διαδίκτυο ότι ούτε ΦΕΚ υπήρξε, ούτε συμβολαιογραφική πράξη για τη μεταβίβαση των μετοχών, αλλά ένα απλό ιδιωτικό συμφωνητικό. Μα έτσι γίνεται η μεταβίβαση των μετοχών, κύριε Χατζηνικολάου? Συνήθως γίνονται, ναι, σε συμβολαιογράφους οι μεταβιβάσεις μετοχών. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο υπάρχει μια χρονική διάρκεια, με βάση τον νόμο, που μπορεί να γίνει διαδικασία συμβολαιογραφική. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ξέρετε τώρα γιατί με ρωτάτε? Υπάρχει κάποιο ηθικό θέμα? Εγώ έχω υποχρέωση λοιπόν, να θέτω τα ερωτήματα. Με ρωτάτε λοιπόν για το αν η γραφειοκρατία τηρήθηκε στο ακέραιο. Δεν με ρωτάτε για κάποιο ηθικό θέμα. Εγώ σας βάζω ηθικά ζητήματα. Το ηθικό είναι αν κάποιος έχει το δικαίωμα να εργάζεται. Χρησιμοποίησε τη θέση του ναι, για να πάρει. Το ηθικό ζήτημα λοιπόν είναι αν κάποιος, όντας υπουργός, χρησιμοποιεί τη θέση του για να πάρει μια δουλειά. Όταν λοιπόν αυτή η δουλειά βγήκε 3 μήνες πριν γίνει υπουργός, πού υπάρχει το θέμα? Μάλιστα. Υπάρχει όμως καπνός. Και γιατί υπάρχει καπνός? Διότι υπάρχει μια προσπάθεια ορισμένων να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι σε αυτόν τον τόπο είναι όλοι οι ίδιοι. Πάντως, και γιατί το κάνουν αυτό? Διότι έχουν να κρύψουν πάντως πολλά. Προσθέστε σε αυτό ότι και ο Θεοδωράκης, ο πρόεδρος του ποταμιού, και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, την άκουσα με τα αυτιά μου πριν από μερικές μέρες, έχουν ανοίξει πόλεμο μαζί σας, λέγοντας ότι είστε με τη διαπλοκή. Κύριε Χατζηνικολάου, δεν ξέρω αν είναι. Δεν τους παρακολουθώ, να σας είμαι ειλικρινής. Αλλά ενδεχομένως κάποιοι να έχουν λόγους να το κάνουν αυτό, διότι αισθάνονται ότι έχουν τη μύγα και πρέπει να ανταποδώσουν. Ο κύριος Θεοδωράκης ιδίως, έχω την αίσθηση ότι έχει πέσει πάρα πολύ χαμηλά το τελευταίο διάστημα στην πολιτική αντιπαράθεση. Βλέπει ότι χάνει, είναι ένα κόμμα του δοκιμαστικού σωλήνα, το οποίο δημιουργήθηκε ακριβώς για να φτιαχτεί η εντύπωση ότι το νέο στην πολιτική ζωή δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι αυτός, και που με έχει ξαφνιάσει δυσάρεστα, πάρα πολύ δυσάρεστα το τελευταίο διάστημα. Απ' τη μια να βλέπω να παίρνει ακραίες συντηρητικές θέσεις, ενώ υποτίθεται ότι ανήκει στον χώρο της κεντροαριστεράς, στο ζήτημα των προσφύγων, και ούτε λίγο ούτε πολύ να μας ζητάει να βουλιάζουμε τις βάρκες και να ξεβράζουν παιδιά οι θάλασσες. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Γιατί βλέπει ότι εκεί υπάρχει έδαφος ψηφοθυρίας. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Και εσχάτως έμαθα ότι τοποθετήθηκε σε μία συνέντευξή του με τα ίδια λόγια του που είχε τοποθετηθεί ο κ. Καρατζαφέρης στη Βουλή και μετά μου ζήτησε συγγνώμη. Και αυτός τα επανέλαβε. Σε σχέση με την ιστορία του πατέρα μου. Μιλάμε τώρα για αθλειότητες. Όπου ο Καρατζαφέρης εφήβρε ότι δήθεν ήταν επαγγελματίας στα χρόνια της Χούντας, ενώ στα χρόνια της Χούντας είχε φυλακιστεί
είχε δικαστεί, είχε εκδιωχθεί, όχι κάτι ιδιαίτερο, όπως πολλοί άλλοι Έλληνες πολίτες που είχαν τις απόψεις τους και εξ αφού του λόγου δεν μπορούν να είχαν επαγγελματική δραστηριότητα. Λοιπόν, είναι ορισμένα πράγματα όπου στην πολιτική ζωή πρέπει να μπαίνει μια διαχωριστική γραμμή. Και χαρακτηρίζει το ήθος του καθένα μας. Διότι το να θέλω εγώ να σας χτυπήσω, λέγοντας ότι οι απόψεις σας, τι εκφράζουν οι απόψεις σας, η πολιτική σας σκέψη, εγώ το μεμαράκι, δεν το χτύπησα ποτέ για τα υποβρύχια. Μ' ακούσατε εμένα ποτέ να πω για τα υποβρύχια. Ναι, αλλά άκουσα προσωπικά. Εκείνον να εγώ για το μεμαράκι, ξέρετε, άκουσα εκείνον να απευθύνεται σε εσάς και να σας λέει ότι βάζετε τον καμένο να κάνει τη βρώμικη δουλειά. Το άκουσα στο debate. Εντάξει, μα αυτό φανερώνει και τον εκνευρισμό του. Διότι αν ήθελα εγώ, δεν θα είχα κανένα λόγο και θα το έκανα μεγάλο θέμα και θα έλεγα γιατί και πού πήγαν τα λεφτά και τι έγινε. Είναι μια ανοιχτή υπόθεση, θα τη δει η δικαιοσύνη. Στην πολιτική αντιπαράθεση, την κρίσιμη, πρέπει να μιλάμε με επιχειρήματα. Και όχι να προσπαθεί ο ένας να ρίξει λάσπη τον άλλο. Στο θέμα της Λίσας Λαγκάρντ όμως, εγκαλώ το μεμαράκι. Όχι γιατί θεωρώ ότι ο ίδιος έχει λεφτά έξω. Όχι. Αλλά τον εγκαλώ για το αν έχει την πολιτική βούληση, όπως έχουμε εμείς, να ανοίξουμε αυτό το απόστημα. Και όχι μόνο να το ανοίξουμε, να φέρουμε και χρήματα στο ελληνικό δημόσιο, γιατί το αδίκημα δεν είναι να βγάλεις λεφτά στο εξωτερικό. Αν έχεις φορολογηθεί και τα έχεις δηλώσει, δεν υπάρχει κανένα αδίκημα. Αν όμως, όπως δείχνουν οι ενδείξεις, και υπάρχουν έντονες ενδείξεις γι' αυτό, υπάρχει ένας ολόκληρος μηχανισμός. Κάποιοι μιλούν και για εγκληματική οργάνωση. Εγώ το βάζω εντός εισαγωγικών, θα το αποδείξει η δικαιοσύνη. Που είχαν σχέδιο και είχαν φτιάξει ένα μηχανισμό ώστε κάποιοι συμπολίτες μας να βγάζουν αφορολόγητα χρήματα στο εξωτερικό και να μην δίνουν το μερτικό τους. Τώρα μάλιστα που η χώρα είναι σε κρίση, αυτό είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης και πολιτικής τάσης. Μάλιστα. Και εκεί πρέπει να είμαστε καθαροί. Και εγώ είπα να μας απαντήσει. Θα ανοίξουμε τα θέματα αυτά. Θα δώσουμε μάχη για να καθαρίσει επιτέλους ο τόπος. Ή θα συγκαλύπτει και θα συνεχιστεί αυτή η πολιτική της συγκάλυψης. Διότι το στικάκι κρατήθηκε 2 χρόνια στο συρτάρι του Παπακουσταντίνου, άλλα 2 χρόνια στο συρτάρι του Βενιζέλου και τώρα έρχεται ο δημιουργός του θέματος, αυτός δηλαδή που βρήκε τα στοιχεία και έφτιαξε τα στικάκια και λέει αυτό που σας έδωσα είχε και άλλα ονόματα, είχε και άλλα στοιχεία, τα οποία δεν βγήκαν ποτέ στο φως της δημοσιότητας. Δεν έρχεται να πει σας δίνω τώρα νέα στοιχεία. Πότε θα τα μάθουμε εμείς οι υπόλοιποι αυτά? Να ρωτήσετε τη δικαιοσύνη. Και εγώ δεν θέλω να παρέμβω. Μάλιστα. Και είναι μικρή... το θέμα στους δικαστές, στους εισαγγελείς. Τα ελέγχουν και εγώ έχω εμπιστοσύνη στο έργο τους. Μικρή διακοπή και μπαίνουμε στα τελευταία λεπτά της εκπομπής μας με ερωτήματα από τους συμπολίτες μας που είναι εδώ στο στούντιο. Νομίζω ότι αυτό θα είναι πολύ ενδιαφέρον κομμάτι της απόψινής συνέντευξης. Σε 2-3 λεπτά και πάλι μαζί. Αυτό δεν είναι ένα ξενοδοχείο. Είναι το φρούριό σου. Αυτοί δεν είναι σερβιτόροι, δεν είναι μάγειρες, δεν είναι καμαριέρες. Είναι ο στρατός σου. Αυτά δεν είναι βαν, δεν είναι αυτοκίνητα, δεν είναι μηχανάκια. Είναι το υπηκό σου. Αυτή δεν είναι μια μικρή επιχείρηση. Είναι το βασίλειό σου. Και για να μεγαλώσει, χρειάζεσαι τα καλύτερα εργαλεία. Ο ΟΤΕ και η Κοσμοτέ για πρώτη φορά σου προσφέρουν τις ολοκληρωμένες λύσεις τεχνολογίας Business IT Solutions για να γίνει η επιχείρησή σου πιο αποτελεσματική και ανταγωνιστική. Γιατί δεν είναι μια οποιαδήποτε επιχείρηση. Είναι η δική σου επιχείρηση. Day College. Σπούδασε τώρα πληροφορική στα προγράμματα του University of London στη Θεσσαλονίκη. Day College. Εξασφάλισε τη θέση σου στην Ευρώπη. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού.
Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους, να δημιουργούν, να καινοτομούν και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Εκτάκτως στην Παρασκευή, η Αγορά και η UNICEF στηρίζουν τα παιδιά της Συρίας και προσφέρουν δωρεάν σε όλους τους αναγνώστες το τετράδιο της UNICEF. Για κάθε φίλο της εφημερίδας που θα πωληθεί, 50 λεπτά θα διατεθούν στη UNICEF για τα προσφυγόπουλα της Συρίας. Μαζί Jamie, με την υπογραφή του Jamie Oliver. Συνταγές με κοτόπουλο, πίτες, θρεπτικά πρωινά και γλυκά με κρέμα. Και το μυστηριώδες νησί του Κόγκ. Η θρηλυκή παιδική σειρά δράσης μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Εκτάκτως την Παρασκευή στην Αγορά. Στις 20 Σεπτεμβρίου αποφασίζουμε πώς πάμε μπροστά. Με capital controls και ασφυξία στην αγορά. Ή με επιστροφή στην ομαλότητα και ενίσχυση της ρευστότητας. Ας τελειώνουμε με την αβεβαιότητα. Η Ελλάδα χρειάζεται αξιοπιστία. Νέα Δημοκρατία. Η Ελλάδα μπροστά. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News. Το Compact Disc Club γιορτάζει τα 20 χρόνια του και προσφέρει αποκλειστικά και δωρεάν τις μοναδικές συλλογές που αγαπήσατε σε συλλεκτικές εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, Escape. Η απόλυτη συλλογή για τα ταξίδια σας σε 2 CD. Το περιοδικό Ιστορικά Θέματα, Οργάνωση Ιδέα, Ο Προάγγελος της Δικτατορίας και άλλα ενδιαφέροντα άρθρα. Και 10 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 5.000 ευρώ. Ισχύει και για την έκδοση των 2 ευρώ. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Day College. Σπούδασε τώρα Αγγλική Φιλολογία στα προγράμματα του University of London στη Θεσσαλονίκη. Day College. Εξασφάλισε τη θέση σου στην Ευρώπη. Το νέο τηλεοπτικό πρόγραμμα του ΟΤΕ TV σε καλεί με περισσότερες κορυφαίες διοργανώσεις. UEFA Champions League, UEFA Europa League, Barclays Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Football League, NBA, Eurobasket, ΚΑΕ Ολυμπιακός και ΚΑΕ ΑΕΚ για την Basket League Scratch, Formula 1, MotoGP, κορυφαία τουρνουά τέννις. Με πάνω από 60 live μεταδόσεις την εβδομάδα, κάθε μέρα είναι γεμάτη με ακόμα πιο συναρπαστικό θέαμα για όλους. Απόκτησε τώρα το full pack του ΟΤΕ TV μόνο με 24,90 ευρώ το μήνα και απόλαυσε πλούσιο περιεχόμενο για όλη την οικογένεια. ΟΤΕ TV. Μπαίνουμε στα τελευταία λεπτά της συνέντευξης με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Και τώρα έχετε τα ερωτήματα των συμπολιτών μας, κύριε πρόεδρε, να απαντήσετε. Έλατε το όνομά σας και το ερώτημά σας. Παπαγεωργίου Ελευθέριος. Γεια σας, κύριε πρόεδρε. Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Παύλα υποψήφιος άνεργος σε λίγο καιρό. Εγώ σας ψήφισα
την προηγούμενη φορά και πραγματικά αισθανόμουν ότι είχατε όλο το λαό μαζί σας, δεν ήσασταν μόνο σας, όπως πιθανόν αισθάνεστε τώρα. Ωστόσο όμως, για μένα ήσασταν λίγο κοντύτερος από τις προσδοκίες. Τι είναι αυτό το οποίο σας έφερε σε αυτό το σημείο, τι σας εκβίασε όταν είχατε το λαό από πίσω σας να γίνετε τελικά η σκυτάλη του κυρίου Σαμαρά, και να φέρετε ένα άλλο μνημόνιο, ο οποίος κύριος Σαμαράς ήταν η σκυτάλη του κύριου Παπανδρέου, ο οποίος κάει και πια και δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Ένα είναι αυτό, τι σας εκβίασε. Ας απαντήσει. Όχι η χώρα και κάτι ακόμα λίγο σημαντικό. Εμείς οι πολίτες, αν παραβούμε το νόμο κάπου, το πληρώνουμε. Η πολιτική είναι στο απειρόβλητο, χωρίς καμία συνέπεια, πουθενά. Και αυτό το πράγμα πρέπει να αλλάξει. Και το τελευταίο και πολύ μικρή παρένθεση. Κάνατε ήδη δύο ερωτήσεις και περιμένουν πολύ ακόμα. Να πω πολύ σημαντικό. Ξεπουλάμε τη δημόσια περιουσία. Ο ΟΤΕ και ο ΟΤΕ, η Κοσμοτέ και ανοίξατε ο ΠΑΠ. Ανοίξατε τρία διαφορετικά πολύ θέματα. Σημαντικό. Ναι, θα έρθει ΔΕΗ όλα, τώρα όλα γιατί... είναι σημαντικά, αλλά άμα κάνεις 10 ερωτήσεις, θα είναι πολύ σημαντικό ότι δεν θα μιλήσει κανείς άλλος. Ελάτε, κύριε Πρόεδρε. Ελάτε, κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, Δευτέρη, πήρα το 36% του ελληνικού λαού στο Γενάρη. Δεν είχα όλο τον λαό μαζί μου. Όμως αισθάνθηκα κι εγώ στην πορεία, σε αυτή την εθνική προσπάθεια, ότι είχα την πλειοψηφία του ελληνικού λαού μαζί μας. Βεβαίως, είχαμε απέναντι στο εσωτερικό πολιτικές δυνάμεις που μας έλεγαν από την πρώτη στιγμή μη διαπραγματεύεστε, υπογράψτε, αργείτε, κολλησιεργείτε. Κοίταξε, Ελευθέρη, να μιλάμε στον ελληνικό, γιατί και η εκπομπή είναι ελληνικός. Ναι. Οι πολίτες έχουν δικαίωμα να μιλούν στον ελληνικό. Άρα και εγώ να μιλάω στον ελληνικό στους πολίτες. Λευτέρη, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι αυτό το οποίο βρήκαμε μπροστά μας ήταν ένα σχέδιο που σε τελική ανάλυση στόχο είχε να αποδείξει ότι στην Ευρώπη δεν μπορεί να υπάρξει εναλλακτική πολιτική, διότι αν υπάρξει εναλλακτική πολιτική, μετά θα την ακολουθήσει και η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ιρλανδία. Και ο εκβιασμός που δεχτήκαμε ήταν πάρα πολύ απλός. Στις 12 του Ιούλη, όταν βρέθηκα σε μια πολύ κρίσιμη και τελική διαπραγμάτευση, είχα δύο πράγματα μπροστά μου. Ή τη δυνατότητα να υπογράψω μια συμφωνία προσπαθώντας να κερδίσω όσα περισσότερα μπορούσα, ή να φύγω από εκεί, έχοντας όμως ως δεδομένο ότι την επόμενη μέρα πέφτουν οι τράπεζες. Και πέφτουν οι τράπεζες σημαίνει ένα κόστος δισεκατομμυρίων ευρώ και μια απώλεια κυρίως για τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Και μια επόμενη μέρα η οποία θα ήταν αβέβαιη μέσα σε ένα φουρτουνιασμένο πέλαγος που βρίσκεται γύρω-τριγύρω στην περιοχή μας. Διότι ας μην ξεχνάμε ότι η Ευρώπη με τις μεγάλες δυσκολίες της και με τα κακά της, τα άσχημά της και με τη λάθος πορεία της και με τη λιτότητα, την άθλια, τουλάχιστον είναι ένα πεδίο σταθερότητας όταν γύρω μας έχουμε τη Συρία, όταν πίσω μας έχουμε πάνω μας την Ουκρανία και πιο κάτω τη Λιβύη. Άρα λοιπόν η ευθύνη, η εθνική ευθύνη και η κοινωνική ευθύνη να υπερασπιστώ τα λαϊκά συμφέροντα και εσένα που έχεις μια επιχείρηση και είχες τα λεφτά σου στις τράπεζες και θες να την έχεις και αύριο. Βάρινε πάρα πολύ στην απόφασή μου. Δεν πούλησα τον αγώνα, αλλά πήρα τη στάση της ευθύνης μετά από ένα πολύ σκληρό αγώνα να κάνω ένα συμβιβασμό για να μείνεις και εσύ όρθιος και εγώ όρθιος να παλέψουμε μαζί την επόμενη μέρα. Αυτός ήταν ο εκβιασμός, τον ξέρει όλος ο ελληνικός λαός, τον γράψαν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, δεν έκανα εγώ την εκστρατεία της ΙΣΕΚΟΥ εκείνης της βραδιάς. Όμως αυτό που προέχει τώρα είναι να δούμε ότι είμαστε όρθιοι, είμαστε ζωντανοί, ο πόλεμος είναι μπροστά μας, αυτό ήταν μια μάχη, ο πόλεμος είναι μπροστά μας και πρέπει να το δώσουμε μαζί αυτό το πόλεμο. Ελάτε, το όνομά σας και το ερώτημά σας. Καλησπέρα, Κατζούλη Κατερίνα λέγομαι. Το ερώτημά μου έχει να κάνει με την ανάπτυξη. Όπως θα ξέρετε, φέτος το 2015 έχει ανακηρυχθεί Ευρωπαϊκό Έτος για την Ανάπτυξη. Εμείς το 2015 αποκτήσαμε ένα τρίτο μνημόνιο. Τι θα κάνει η κυβέρνησή σας εφόσον επιλεγεί από το λαό πάνω σε αυτό το τομέα? Να συμπληρώσω και κάτι. Ναι, βέβαια. Να μας πείτε παράλληλα, κύριε Πρόεδρε, αν υπάρχει σχέδιο, εθνικό σχέδιο, για το πώς θα αξιοποιηθούν, ή αν θα υπάρξει και πότε, θα το μάθουμε, για το πώς θα αξιοποιηθούν αυτά τα 35 δις του πακέτου Juncker και για το πώς θα καταφέρουμε να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα μέσα από τα ΕΣΠΑ. Δηλαδή να ακούσουμε και μια ιδέα σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία, μία έστω ιδέα,
για το πώς θα δημιουργηθεί μια νέα θέση εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Ο οποίος είναι πολύπαθος και το έχουμε βιώσει περισσότερο στο πετσί μας. Ακριβώς. Ευχαριστώ. Καταρχάς θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σας ότι δεν μπορείς να βγεις από την κρίση αν δεν επιστρέψεις την ανάπτυξη. Βέβαια, ανάπτυξη από ανάπτυξη έχει διαφορά. Διότι ανάπτυξη είχαμε και τα χρόνια πριν την Ολυμπιάδα, αλλά δεν άφησε κοινωνικό όφελος αυτή η ανάπτυξη. Ήταν ανάπτυξη για λίγους και εκλεκτούς. Όμως τώρα που βρισκόμαστε ακόμα μέσα στη χαράδρα, πρέπει να σχεδιάσουμε και να έχουμε και υπομονή και επιμονή. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Για να γυρίσουμε στην ανάπτυξη, πρέπει πρώτον να αξιοποιήσουμε ό,τι υπάρχει από την Ευρώπη σήμερα. Και τι υπάρχει από την Ευρώπη? Υπάρχει το ΕΣΠΑ, υπάρχει το 2014-2020 και υπάρχει και το πρόγραμμα Juncker, όπως έχει ονομαστεί, το οποίο όμως πρόγραμμα θέλει και ιδιωτική συμμετοχή. Δεν είναι 35 δις και τα παίρνεις και τα χρησιμοποιείς. Μπορεί να κερδίσαμε το 7% να έρθει εμπροστοβαρός και προκαταβολικά, αλλά πρέπει να δούμε πώς θα δημιουργήσουμε εκείνες τις συνθήκες ασφάλειας σε επιχειρηματίες, ιδιώτες, επενδυτές, ώστε να έρθουν να βάλουν ιδία συμμετοχή και μικρομεσαίους κυρίως επιχειρηματίες για να απορροφήσουμε τα κονδύλια και να προχωρήσουμε. Κοιτάξτε, εμείς αυτό το οποίο σχεδιάζουμε το επόμενο διάστημα είναι ένα συνολικό, δεν θέλω να μιλήσω βαρύγδουπα, εθνικό σχέδιο, στρατηγική, αλλά χρειάζεται αναδιάρθρωση ο ιδιωτικός τομέας οικονομίας. Και χρειάζεται να δημιουργήσουμε το σταθερό εκείνο περιβάλλον, ώστε να έρθουν επενδυτές, να επενδύσουν, να έχουμε άμεσες ξένες επενδύσεις, αλλά και Έλληνες ιδιώτες, να βγάλουν τα λεφτά τους από τα σεντούκια και να τα βάλουν μπροστά να κινηθούν, να κινηθεί η επιχειρηματικότητα. Σχεδιάζουμε λοιπόν μεγάλες τομές σε αυτό που ονομάζουμε πλαίσιο της γραφειοκρατίας που βαραίνει την ιδιωτική οικονομία. Κάποιοι λένε ότι το πρόβλημα είναι η υψηλή φορολογία ή το εργασιακό κόστος. Εγώ διαφωνώ. Εγώ θεωρώ το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι το γεγονός ότι αν κάποιος επιχειρηματίας έρθει να επενδύσει στην Ελλάδα, ξέρει ότι αν έχει ένα πρόβλημα θα πάει στην ελληνική δικαιοσύνη και θα δικαστεί μετά από 9 χρόνια και θα χάσει το δίκιο του. Ότι αν πάει να βγάλει μία άδεια θα πρέπει να περιμένει 1,5 χρόνο και θα πελαγώσει. Ότι αν θελήσει κάτι από το δημόσιο με αυτή τη γραφειοκρατία δεν θα μπορέσει να προχωρήσει. Φτιάχνουμε λοιπόν ένα νέο αναπτυξιακό νόμο. Ετοιμάζουμε και σχεδιάζουμε αλλαγές. Πάντως και το να είναι το κράτος ο προνομιούχος εταίρος είναι και αυτό ένα πρόβλημα. Δηλαδή το να παίρνει από το έσοδο μιας εταιρείας στο κράτος το 52% αναφέρεται τελικά. Αναφέρεται φορολογία. Βεβαίως. Είναι και αυτό ένα πρόβλημα, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Νικολάου, εδώ. Το λέω γιατί. Εδώ υπάρχει μια σύγκρουση ιδεολογική ανάμεσα στην. Και στην Ευρώπη, σε αυτό που ονομάζουμε αριστερά και δεξιά. Εγώ είμαι υπέρ της δίκαιης φορολόγησης. Θα ήταν πολύ έβυχο στα αυτιά των πολιτών να έλεγα κι εγώ δεν θέλουμε καθόλου φορολογία. Όμως, αν δεν έχουμε φορολογία, δεν θα έχουμε και κοινωνικό κράτος. Δεν θα έχουμε παιδικούς σταθμούς, δεν θα έχουμε νοσοκομεία. Άρα λοιπόν να μιλήσουμε για την ανάγκη σταθερού φορολογικού συστήματος και δίκαιου φορολογικού συστήματος. Και αν εξασφαλίσουμε όλα τα άλλα, ο επιχειρηματίας θα ξέρει ότι θα έχει συγκεκριμένη απόδοση, θα την υπολογίζει από πριν και θα έρχεται να επενδύσει. Και να πω και ένα τελευταίο για τα ΕΣΠΑ. Γιατί το θέσατε και είναι σημαντικό. Εμείς αλλάξαμε αυτούς τους 6 μήνες όλον τον σχεδιασμό, ούτως ώστε τα ΕΣΠΑ να μην πηγαίνουν στους φίλους και στους κολλητούς, αλλά να κατευθυνθούν σε καινοτόμες επιχειρήσεις, νεοφυείς επιχειρήσεις, επιχειρήσεις νέας τεχνολογίας. Αυτό είναι σημαντικό, κυρίως για να κρατήσουμε, για να σταματήσουμε τη διαρροή επιστημόνων, το brain drain, από τη χώρα μας προς το εξωτερικό. Είναι το πιο δυναμικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, το οποίο το χάνουμε, πηγαίνει στο εξωτερικό και στελεχώνει άλλες οικονομίες και πρέπει να το φέρουμε πίσω. Έλατε, το όνομά σας. Κώστας Μπούτσικος ονομάζομαι. Είμαι πολιτικός μηχανικός, ελεύθερος επαγγελματίας για 28 χρόνια στους δρόμους και στο ΓΙΑΠΗ. Αν και με μεγαλύτερη και πολύ περισσότερη εμπειρία από τον Αλέξη τον Τσίπρα, τον θεωρώ συνάδελφο. Να πω κάτι εδώ. Και θα μιλήσω στον Ενικό, κύριε Κώστα. Γιατί τον νιώθω πολύ κοντά μου. Όχι κύριε Κώστα, που σε γραμμία. Λοιπόν, έχουμε μια διαφορά ηλικίας. Απλά επειδή νιώθω ότι ο Αλέξης είναι κοντά μου. Πώς να σε φωνάζω. Κώστα. Απλά να πω, γιατί μπορεί να μην ξέρουν οι τηλεθεατές, ότι εγώ έχω εργασιακή εμπειρία από τα 24 μου, όταν τελείωσα το πτυχίο, πήρα το πτυχίο, δούλευα κάνοντας μεταπτυχιακό και στα 24 μου και στα 34 μου, 10 χρόνια, σταμάτησα, διότι έγινα πρόεδρος του κόμματος. Εγώ έχω 10 χρόνια εμπειρία στο ΓΙΑΠΗ. Εσύ έχεις πολύ περισσότερα και το σέβομαι. Αυτό είναι συζητήσιμο για όλους
Και το σέβομαι και εγώ. Ότι προς Θεού δεν αφιβάλλω αυτό που είπες. Το βασικό είναι αν θα ξαναυπάρξει γιαπή. Γιατί τώρα δεν υπάρχει γιαπή. Σωστό. Αυτό είναι το βασικό. Ανήκω σε έναν χώρο της φιλελεύθερης ευρωπαϊκής κατεύθυνσης και είμαι πάρα πολλά χρόνια κομματικά άστεγος. Δεν ψηφίζω για πάρα πολλά χρόνια για τον λόγο που έχουμε ιδιάσει όλοι από τους πολιτικούς. Αυτό που περίμενα εγώ από τον ΣΥΡΙΖΑ, επειδή πρεσβεύει κάτι το νέο, 26 του Γενάρη, μια συρροή νομοσχεδίων έτοιμων για πράγματα βασικά, για να δημιουργήσουμε κράτος, γιατί πρέπει τουλάχιστον σε αυτό να συμφωνήσουμε και να συμφωνήσει όλη η πολιτική, ότι δεν έχουμε κράτος. Πρώτα δημιουργούμε κράτος και μετά έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε αριστερές και δεξιές διαφορές. 26 του Γενάρη το περίμενα αυτό, με νομοσχέδια συγκεκριμένα, και αν μου έδειχνε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι και αριστερός, που αν και ποτέ δεν υπήρξα ούτε θα υπάρξω, θα είχα απέναντί μου έναν άνθρωπο και ένα κόμμα, έστω να το κρίνω ότι είναι αριστερό, γιατί καθόλου αριστερό δεν είναι. Άρα έρχομαι σε ένα θολό τοπίο να κρίνω τον Αλέξη τον Τσίπρα, που θέλει να πρεσβεύει κάτι το καινούριο, που είναι το πλέον και μοναδικό αρχηγικό κόμμα αυτή τη στιγμή, γιατί η αξία του Αλέξη του Τσίπρα είναι τέτοια που αν φύγει ο Αλέξης ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ πηγαίνει στο 15%. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Άρα δεν είναι το νέο, είναι το επαναλαμβανόμενο, πάλι σε πρότυπο αρχηγού. Και έρχομαι και περιμένω. Γιατί δεν ήρθατε, έρχομαι και ρωτάω. Γιατί δεν ήρθε ο Αλέξης 26 του Γενάρη, με 15 νομοσχέδια έτοιμα, είχατε την τύχη να βλέπετε το χειρουργείο του ασθενούς με όλους τους αποτυχημένους χειρουργούς και έπρεπε να είχατε έτοιμη τη λύση. Μάλιστα. Σε όλα τα θέματα. Και το πιο συγκεκριμένο. Κάτι που ανέφερε ο κύριος Χατζηνικολάου για την υπόθεση Φλαμπουράρη. Εγώ δεν θα σας πω για την υπόθεση Φλαμπουράρη κάτι. Θα σας πω κάτι άλλο. Επειδή είσαι και μηχανικός, τι θα ήθελα. Να έρθει ο Αλέξης Τσίπρας 26 του Γενάρη, προμήθειες, νομοσχέδιο. Νομοσχέδιο ελέγχου άμεσο και εκ των πραγμάτων είμαστε όλοι άνθρωποι. Και τον Φλαμπουράρη και τον κάθε συνάδελφο, εγώ μπορώ να τον δικαιολογήσω. Αλλά εάν υπήρχε το μέσον. Και να πει αυτή τη στιγμή υπόθεση Φλαμπουράρης, κατευθείαν στην Επιτροπή ΤΑΔΕ, εξελίσσεται, βγαίνει το συμπέρασμα, γεια σας. Δεν ασχολούμαι. Αυτό το νέο θέλω εγώ από το ΣΥΡΙΖΑ. Και βέβαια επαναλαμβάνω, Αλέξη, σαν ΣΥΡΙΖΑ αριστερά δεν είναι. Γιατί εγώ τουλάχιστον είμαι ήσυχος ότι δεν είναι αριστερά. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Προσωπική επιτυχία, ειλικρινά. Για το ΣΥΡΙΖΑ φοβάμαι ότι δεν θα έχει επιτυχία, όχι σε εκλογές. Στο μέλλον που είπε και ο κύριος Χατζηνικολάου. Δηλαδή τώρα να μην ξέρω εγώ τι να απαντήσω, να σου απαντήσω ότι δεν είναι για να με ψηφίσεις, έτσι. Λοιπόν, εντάξει Κώστα, θέλω να σου απαντήσω με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια, διότι να κρίνετε το ΣΥΡΙΖΑ σκληρά, έτσι πρέπει να το κάνετε, όπως και όλους όσους βρέθηκαν σε θέσεις ευθύνης. Να ξέρετε όμως ότι από την πρώτη στιγμή που πατήσαμε το Μέγαρο Μαξίμου, η αγωνία και το άγχος μας ήταν αν θα βγει ο επόμενος μήνας. Νομοθετικές πρωτοβουλίες δεν μπορούσαμε να πάρουμε και μόλις πήραμε τον πρώτο νόμο που καταθέσαμε, ξέρετε ποιος ήταν, για την ανθρωπιστική κρίση. Για να μπορέσουν κάποιοι, όχι λίγοι, 500.000 συμπολίτες μας σήμερα που ωφελούνται, 300.000 έχουν την κάρτα σύντησης και έχουν, αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν δεδομένο ότι κάθε μέρα θα έχουν φαγητό, τώρα το έχουν. 200.000 άνθρωποι έχουν ρεύμα. Δεν ήταν δεδομένο ότι μπορούν να το πληρώσουν. 30.000 άνθρωποι έχουν επίδομα ενοικίου. Δεν ήταν δεδομένο. Αυτό ήταν το πρώτο νομοσχέδιο. Θυμάστε τη σύγκρουση με την Ευρώπη και μας λέγανε όλοι ότι είναι μονομερής ενέργεια. Μονομερής ενέργεια. Μας λέγανε ότι είναι αυτό το νομοσχέδιο και πήγα στη Σύνοδο Κορυφής και ήταν ο Σούλτς και ο Γιούνκερ. Βέβαια και η προηγούμενη κυβέρνηση ετοίμαζε το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Εντάξει, ετοίμαζε. Όλα τα ετοίμαζε. Τι έφτιαξε κύριε Χατζηνικολάου, διότι εμείς, εν πάση περιπτώσει, 6 μήνες με τη θηλιά στο λαιμό, έχουμε ένα δείγμα γραφής. Δεν λέω ότι τα κάναμε το όλα, είχε ξεκινήσει αλλά έχουμε δοκιμαστικά. Ένα δείγμα γραφής. Φέραμε αυτόν τον νόμο. Φέραμε τις 100 δόσεις. 1.100.000 νομικά, φυσικά και νομικά πρόσωπα μπήκανε στη ρύθμιση. Ανακουφιστήκανε. Το ακούω κάθε μέρα. Το ακούτε από την πραγματικότητα είναι. Αλέξη, το ακούω κάθε μέρα με τις 100 δόσεις. Αυτό ήθελα να πω, αλλά θα θέλαμε 4 εκπομπές οι δυο μας για να εξαντλήσουμε τα θέματα. Γιατί με ενδιαφέρει η Ελλάδα πάνω απ' όλα. Δεν με ενδιαφέρουν τα κόμματα καθόλου. Ποτέ. Γι' αυτό δεν έχω ασχοληθεί 28 χρόνια, ούτε καν ψηφίζω τότε. Συνήθως οι Έλληνες θέλουν να γίνουν πρωθυπουργοί. Προς Θεού, μακριά. Εσύ είσαι ο πρώτος που θέλει να γίνει δημοσιογράφος. Λοιπόν. Πάνω σε αυτό για τις 100 δόσεις. Κοροϊδεύατε τους προηγούμενους ότι δεν περάσανε γιατί θεωρούσαν οι εταίροι μονομερή πράξη τις 100 δόσεις και τις κάνανε 72 και ήταν σωστό.
Γιατί πολλά σωστά έχουν πει οι εταίροι και θα έπρεπε ο ΣΥΡΙΖΑ να κρίνει σωστά και τους εταίρους στα προηγούμενα μνημόνια που τα έχετε ξεχάσει, τα καλά των μνημονίων, επίτηδες για να ψηφοθυρείτε. Ήταν στις 100 δόσεις ότι έπρεπε να μπουν ισοδηματικά κριτήρια, που είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί ο άλλος που είχε ένα εκατομμύριο. Ολοκληρώστε όμως, περιμένουν και έρχεστε τώρα ήδη στο μνημόνιο, ότι αλλάξατε τις 100 δόσεις, αυξήσατε το επιτόκιο, αλλάξατε τις δόσεις. Μεθαύριο θα μπουν τα ισοδηματικά. Ρε Κώστα, και όλοι, με συγχωρείς. Όλοι ο ΣΥΡΙΖΑ κάθε μέρα μου λες. Κάθε μέρα μου λες εσύ και να με συγχωρείς τώρα. Η αλλαγή, το 1%, το 1% που δεχτήκαμε αλλαγή. Το 1,5% ανέβηκε. Αυτό είναι μεγάλη αλλαγή. Το 3% θα πάει 5. Ωραία, άκουμε λίγο τώρα. Και τα εισοδηματικά κριτήρια. Να και λέτε κάθε μέρα, κάθε μέρα αυτές τις 100 δόσεις. Θα τον φας τον Χατζη Νικολάου στο τελευταίο. Λοιπόν, άκου να σου πω. Έλα, Κώστα, ωραία ερώτηση. Πολύ καλή. Είναι καλή η ερώτηση. Βεβαίως είναι καλή. Τα εισοδηματικά κριτήρια. Σύμφωνοι. Τα εισοδηματικά κριτήρια, Κώστα μου, όμως, αλλά να σκεφτούμε κάτι. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι το να δώσει τη δυνατότητα στην οικονομία, την πραγματική οικονομία να κινηθεί, να βγάλεις αυτό το γύψο που είχες από πάνω της, θα έπρεπε να το δώσεις όχι μονάχα σε αυτούς που δεν έχουν τίποτα εισόδημα, μηδέν εισόδημα, και σε αυτούς βεβαίως πρώτα, αλλά και σε αυτούς που βεβαίως με βάση τα εισοδήματά τους φαίνεται ότι μπορούν να πληρώσουν ένα χρέος. Αλλά αν δεις τα παράπλευρα έξοδα για την καθημερινότητά τους, την αγωνία τους για να τα φέρουν βόλτα, έπρεπε και σε αυτούς να δώσεις μια ανακούφιση και μια ανάσα. Δεν λέω εγώ να ευνοήσεις αυτούς οι οποίοι κλέβουν, αυτούς οι οποίοι έχουν και δεν δίνουν, αλλά να δώσεις τη δυνατότητα στην υγιή επιχειρηματικότητα να ξαναμπεί μέσα στη διαδικασία της παραγωγής. Και αυτό έγινε με τις 100 δόσεις. Το 1 εκατομμύριο που μπήκε σε σύγκριση με το ούτε 100.000 που είχαν μπει με τον νόμο Σαμαρά είναι η απάντηση. Εκ του αποτελέσματος η απάντηση. Βέβαια, δεν αρκεί αυτό. Αλλά ήταν μια κίνηση. Ήταν μια ενέργεια η οποία έδωσε μια πνοή. Αρκεί επίσης να μην ακυρωθεί πλήρως η ρύθμιση τώρα με τα καινούργια πράγματα. Δεν υπάρχει. Κοιτάξτε, κύριε Χρυσοκοίδη, θέλω να σας πω. Με την αύξηση των στόκων, με αυτά που διαβάζω. Σε σχέση με το τι θα γίνει με το χρέος, τι θα γίνει με τα κόκκινα δάνεια, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Η συμφωνία είναι σαν ένα ζωντανό οργανισμό. Με ποια έννοια? Δεν είναι πάνω στην πέτρα. Έρχονται οι δυνάμεις από την άλλη πλευρά και τραβάνε προς την πλευρά τους. Και εμείς πρέπει να έχουμε δύναμη να τραβήξουμε προς την δική μας πλευρά. Πάντως, κύριε Πρόεδρε, επειδή σας έχω ακούσει πολλές φορές. Έχει σημασία ποιος θα διαχειριστεί τη συμφωνία και πώς θα διαπραγματευτεί. Επειδή σας έχω ακούσει πολλές φορές και πριν κάνουν ένα-δύο τελευταία ερωτήματα οι συμπολίτες μας, να λέτε ότι εγώ με κάποια πράγματα από τη συμφωνία διαφωνώ. Ναι. Θέλω να μας πείτε ποια είναι αυτά. Το ΦΠΑ. Και ΦΠΑ. Τι θα κάνετε? Δεν μπορείς να αυξάνεις το ΦΠΑ και να μην βλέπεις το θέμα της εισπραξιμότητας. Είναι τελείως λάθος. Το εξηγούσα στο Γιούνκερ, το εξηγούσα στη Λαγκάρντ, σε όλους το εξηγούσα. Τους λέω, δώστε μας τη δυνατότητα να αυξήσουμε 3, 4, 5% την εισπραξιμότητα και θα τα πάρουμε τα λεφτά από την αύξηση του ποσοστού του ΦΠΑ. Είναι λάθος σε μια επιβαρημένη οικονομία να αυξάνεις το ΦΠΑ. Θα επανέλθετε στα θέματα αυτά μετά τις εκλογές? Όχι απλά αυτό είναι το ερώτημα. Αλλά κύριε Χατζηνικολάου, εγώ πριν φύγω από το μαξί μου, έκανα μια κίνηση που πέρασε στα Ντούκου, σχεδόν. Πήρα όλους τους επικεφαλείς των ευρωπαϊκών ομάδων και τον Σούλτς και είπα, θέλω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έρθει ως πέμπτος παρατηρητής και συμμέτοχος στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης της χώρας με τους εταίρους. Γιατί? Διότι θέλουμε έναν ευρωπαϊκό θεσμό που είναι κατεξοχήν δημοκρατικός και υπάρχει λογοδοσία, να παρακολουθεί την εξέλιξη της εφαρμογής συμφωνίας και εκεί όπου υπάρχουν αρνητικά αποτελέσματα, παράλογα πράγματα, να έχουμε τη δυνατότητα να αλλάζουμε αναδεικνύοντάς τα ως θέματα. Μάλιστα. Όχι σε κλειστές κάμαρες όπως γινόταν μέχρι τώρα. Και η απάντησή τους ήταν θετική. Μάλιστα. Ελάτε, το όνομά σας και το ερώτημα. Γιώργος Μπόσκος, αρθρογράφος στο Press Project. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω δύο σύντομες ερωτήσεις, μία για τη συμφωνία και μία για το χρέος. Επομένως, κανονικός δημοσιογράφος. Όχι σαν τον Κώστα πριν, που είναι μηχανικός και θέλει να μου φάει τη δουλειά. Για λέγε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τι σας μετέφεραν οι σύντροφοί σας στην Ευρώπη, ο Παύλο Γκλέσιος, ο Μελανσόν. Ποιο ήταν τελικά το αληθινό διακύβευμα της 12ης του Ιούλη? Ποιες είναι οι εναλλακτικές, αν υπήρχαν εναλλακτικές? Και αν πιστεύετε ότι η υποχώρηση αυτή θα επηρεάσει και την δυναμική των Ποδέμων στις ερχόμενες εκλογές. Η δεύτερη ερώτηση είναι για το χρέος. Όχι, δεν έχει δεύτερη. Μία ο καθένας για να προλάβουν κι άλλοι. Ελάτε, Πρόεδρε. Γιώργο, έχω απόλυτα καθαρή και ίσχυη τη συνείδησή μου, διότι αν στη λογική του να γίνω ήρωας μιας βραδιάς έπαιρνα μια απόφαση να οδηγήσω την ελληνική οικονομία σε μια απίστευτη καταστροφή και τα λαϊκά στρώματα, όχι δεν θα σήκωνε κεφάλι αριστερά και εναλλακτική πρόταση στην Ευρώπη για δεκαετίες. Και αν σήμερα οι Ποδέμος έχουν μια προοπτική, αυτό είναι γιατί είναι μπροστά η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ
που θα δώσει το μήνυμα και σε αυτούς, αλλά και στην Ιρλανδία που έχει εκλογές μεθαύριο, και στην Πορτογαλία, ότι εδώ ο αγώνας και η μάχη για να αλλάξει η Ευρώπη και να φύγουμε από τη λογική της λιτότητας συνεχίζεται. Και γι' αυτό είναι κρίσιμο το αποτέλεσμα των εκλογών και για το τι θα γίνει στην Ευρώπη. Αν ιτηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, που δεν το πιστεύω, αλλά λέω αν ιτηθεί, το μήνυμα είναι ότι τελείωσε, ήταν παρένθεση. Δεν υπάρχει εναλλακτική προοπτική, υπάρχει μόνο η δεξιά και η σοσιαλδημοκρατία. Ενώ αν κερδίσουμε, το μήνυμα για τους Ποδέμους, για την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιρλανδία, θα είναι ένα θετικό μήνυμα και θα είναι και πολύ σημαντικό αν εγώ ως Πρωθυπουργός μεθαύριο θα έχω στη Σύνοδο Κορυφής όχι μόνο τον εαυτό μου απέναντι σε αντιπάλους, αλλά και άλλους συμμάχους για να διεκδικήσω το δίκαιο του ελληνικού λαού αλλά και των άλλων λαών της Ευρώπης. Ελάτε. Καλησπέρα κύριε Τσίπρα, καλησπέρα κύριε Χατζηνικολάου. Ονομάζομαι Γιώργος Σαΐτας και σπουδάζω διοίκηση επιχειρήσεων. Το ερώτημα που θέλω να σας κάνω είναι ότι αυτή τη στιγμή στην αγορά, η αγορά βιώνει μια δραματική κατάσταση. Τα μέτρα του Μνημονίου 1, 2, 3, η πολιτική αστάθεια με τις δύο τελευταίες εκλογές των 10 μηνών έχουν αυξήσει την ανεργία των νέων κατά πολύ, έχουν πέσει οι μισθοί και αυτό... απομακρύνει τους νέους από το να κάτσουν στην Ελλάδα και να βρουν εδώ μια επαγγελματική προοπτική. Τους διώχνει. Τους διώχνει. Από τη χώρα. Τους διώχνει από τη χώρα. Εγώ σαν νέος θα ήθελα να μάθω, θα ήθελα να μου πείτε ένα λόγο, γιατί από τη στιγμή που δεν υπάρχει προοπτική, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν υπάρχει προοπτική στην Ελλάδα, είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση, η αγορά καταραίει, για ποιο λόγο να κάτσω εγώ, οποιοδήποτε άλλος νέος, που θέλει να κάτσει στην πατρίδα του να δουλέψει και να έχει μια καλή επαγγελματική αποκατάσταση, για ποιο λόγο να κάτσει εδώ πέρα από τη στιγμή που δεν τον βοηθάει ο Πρωθυπουργός, η πολιτεία, ο οποιοδήποτε, να αναπτυχθεί πάνω στο κομμάτι του. Μάλιστα. Δηλαδή, τα χρόνια που σπουδάζει, γιατί τα σπουδάζει, για ποιο λόγο. Γιώργο, η αλήθεια είναι ότι η ανεργία των νέων ανθρώπων αυξήθηκε στο 60% τα πρώτα τρία χρόνια από το 2010 μέχρι το 2013-2014. Η καταστροφή δεν έγινε τους τελευταίους 6 μήνες. Και για να μην πω ξανά το ανέκδοτο με τα τρία μπουκάλια ουίσκι και το σφινάκι. Δεν υπάρχει αφιβολία ότι δεν έχουμε μπει στους ρυθμούς ανάκαμψης όπως θα θέλαμε να μπούμε. Αλλά η καταστροφή έγινε διότι ακολουθήθηκε η πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης και μνημόνιο με μνημόνιο έχει διαφορά. Ό,τι συμφωνία και να έφερνες, MOU, Memorandum of Understanding. Αλλά άλλο αυτό που έχει ως πυρήνα την εσωτερική υποτίμηση και άλλο οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Μπορεί να διαφωνείς, αλλά η εσωτερική υποτίμηση τελειώνει. Και να πω και κάτι άλλο. Με βάση τα στοιχεία, όχι τα δικά μου, αλλά της Ελστάτ και της Εργάνης, το τελευταίο εξάμηνο που ήμασταν εμείς στη διακυβέρνηση του τόπου, δεν αυξήθηκε η ανεργία των νέων ανθρώπων. Έπεσε κατά 1%. Δεν έπεσε όμως. Είναι γεγονός. Μιλάτε χωρίς μικρόφωνο και δεν λοιπόν, ακούγεστε. Ούτε αυτό αποδεικνύεται. Υπήρξε λοιπόν μια μεγάλη υποχώρηση τον Ιούλιο με τα capital controls. Όμως θεωρούμε ότι αυτή η υποχώρηση είναι απολύτως αναστρέψιμη, ιδίως μετά τη σταθεροποίηση μέσα από τη συμφωνία και μέσα από την προοπτική που μπορεί να έχουμε τόσο από την εξασφάλιση της χρηματοδότησης, όσο και από την ακεφαλοποίηση τραπεζών, αλλά και από την ρύθμιση του χρέους που μπορεί να δώσει μια προοπτική. Τώρα, από εκεί και πέρα, στο κρίσιμο ερώτημά σου. Γιατί αυτό ήταν το ερώτημα. Γιατί οι νέοι να μείνουν εδώ γιατί και να μείνω. Παλέψουμε. Γιατί αυτό, είναι το κρίσιμο, ερώτημα. Γιώργο, δεν πρέπει αυτή την πατρίδα να τη χαρίσουμε σε κανέναν. Να μείνουμε και να παλέψουμε. Να μείνουμε και να παλέψουμε, να αλλάξουμε τα πράγματα. Να δώσουμε μάχη. Θέλω να μείνω και εγώ να παλέψω. Να δώσουμε μάχη, να μείνουμε και να παλέψουμε. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να παλέψει. Αλλά ποιο βοηθάει στο να παλέψουμε. Εσύ σαν Γιώργο μου, εμένα με είδες. Εμένα με είδες. Δεν άκουσα τι είπες. Μας έχουν καταστρέψει οι πολιτικές τόσα χρόνια. Δεν λέω ότι φταίτε εσείς για όλα. Δεν φταίτε εσείς για όλα. Θα ήταν οξύμορο να πεις ότι μπορεί να φταίει κάποιος που 6 μήνες βρέθηκε. Δεν φταίτε. Δεν λέω ότι δεν φταίτε. Φταίτε για άλλα εσείς. Φταίτε για άλλα. Εσείς φταίτε για άλλα, αλλά το μεγάλο πρόβλημα δεν είστε εσείς. Είναι οι πολιτικοί που ακολουθούν τόσα χρόνια η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ και μας έφεραν σε αυτή την κατάσταση. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Εσείς μπορείτε να βοηθήσετε να γίνουν καλύτερα τα πράγματα. Πρέπει όλοι μαζί να δώσουμε τη μάχη. Αν έχετε τη διάθεση, καλώς. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχουν ούτε μαγικές λύσεις, ούτε μεσίες για να μας σώσουν.
αν ψάχνεις να βρεις το πρόσωπό μου έναν μεσία, δεν είμαι μεσίας. Δεν είστε μεσίας. Αυτό το οποίο μπορώ να πω εγώ, Γιώργο, σε σένα σε βλέπω... και σε όλους τους συνομήλικους είναι ότι 40 χρόνια τώρα κάποιοι σκάψαν ένα λάγο, φόρτωσαν τη χώρα και τους νέους ανθρώπους με χρέη και ελλείμματα να πληρώνουν και τα παιδιά μας. Και εμείς τώρα σε 6 μήνες κάποιοι ίδιοι μας κουνάνε το δάχτυλο που δεν καταφέραμε να βγάλουμε τη χώρα από το λάκκο. Ο δρόμος για να βγούμε θα είναι δύσκολος. Αλλά έχουμε σχέδιο, επιμονή, αποφασιστικότητα και εντιμότητα να παλέψουμε για να βγούμε. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα στη χώρα. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Εάν δεν παλέψουμε για να την αλλάξουμε, δεν θα αλλάξει. Χρειάζεται να παλέψουμε μαζί για να την αλλάξουμε και να συγκρουστούμε με κάποια συμφέροντα. Γιατί δεν είναι όλοι όπως εσύ, με αβεβαιότητα για το αύριο. Κάποιοι άλλοι έχουν τη δυνατότητα και δεν πλήρωσαν μερτικό στην κρίση. Χρειάζεται λοιπόν κοινωνική δικαιοσύνη, μεγάλες τομές και συγκρούσεις και σχέδιο και αγώνας για να τα καταφέρουμε. Τελευταία, θα τα καταφέρουμε, Γιώργο. Τελευταία ερώτηση από τον συμπολίτη. Γεια σας. Λέγομαι Κοντοδίνας Δημήτρης. Είμαι φοιτητής του Πολυτεχνείου. Ήθελα φοιτητής. Να σας ρωτήσω. Φοιτητής. Όλοι μηχανικοί είστε εδώ σήμερα. Τι έχει γίνει? Ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου του 2012 αναδείχθηκε σε κόμμα εξουσίας. Δεν θεωρείτε ότι από τότε, μέσα σε 2,5 χρόνια, θα έπρεπε από τότε να επεξεργάζεται ένα σχέδιο απεγκλωβισμού της Ελλάδας από τις πολιτικές λιτότητας, ώστε όταν ήρθε τον Γενάρη στην εξουσία, να είχε έτοιμο ένα πλάνο, ώστε όπως τα BRICS, παράδειγμα, ή συνεργασία με χώρες όπως το Ιράν, η Ρωσία, δεν εννοώ εκτός ευρώ, αλλά συνεργασία προκειμένου να καταπολεμηθεί η λιτότητα και με χώρες εκτός Ευρώπης και Ευρωζώνης. Και επίσης, ενώ η χώρα δοκιμάζεται, δεν θα πρέπει να τεθεί επιτάπητος και η φορολόγηση της εκκλησιακής περιουσίας? Μάλιστα. Και αυτός καλός για δημοσιογράφους. Ναι. Εμείς οι μηχανικοί μπορούμε να κάνουμε πολλές δουλειές, είναι αλήθεια. Λοιπόν, μου δίνεις, είναι πολύ ωραίο το ερώτημα γιατί... Λοιπόν, αρχίσω να σπουδάζω σχέδιο. Το ερώτημά σου είναι πολύ ενδιαφέρον, διότι μου δίνεις την ευκαιρία να πω ότι όλο αυτό το διάστημα, ενώ βρισκόμουν εγώ κάθε δεύτερη εβδομάδα στις Βρυξέλλες, διαρκώς σε μια διαπραγμάτευση σκληρή, δεν καθίσαμε σταυρωμένα τα χέρια. Κάποιοι μας κατηγορήσαν. Γιατί λέει πήγε στη Μόσχα? Γιατί πήγε ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Αντιπρόεδρος στην Κίνα? Γιατί κάποιοι πήγανε στο Ιράν? Μα δεν πήγαμε για να πάρουμε χρήματα για να φύγουμε από το ευρώ, διότι θα ήταν αστείο να το πιστεύει κανείς αυτό. Χρωστάμε 340 περίπου δις. Δεν μπορεί κανένας να τα πληρώσει αυτά. Πήγαμε όμως για να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις μιας προοπτικής διακρατικών συμφωνιών που θα δώσουν επενδύσεις στη χώρα για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε δουλειές. Αυτό κάναμε και στη Ρωσία για τα αγροτικά προϊόντα και για τον αγωγό, το ενεργειακό σχέδιο. Αυτό συμφωνήσαμε και με το Ιράν που τότε μας κατήγγειλαν κάποιοι. Μα πηγαίνετε στη χώρα εκείνη, και όμως το Ιράν συμφώνησε και διαφαινόταν από τότε με τις ΗΠΑ και μπαίνει ξανά στο παιχνίδι. Είναι μια οικονομικά δύναμη αξιόλογη και στον ενεργειακό τομέα και στις εμπορικές σχέσεις και στον τουρισμό ακόμα. Κάναμε συμφωνία με την Κίνα να προχωρήσουμε στην ανάπτυξη των διμερών μας σχέσεων. Διαπραγματευθήκαμε το θέμα της Κόσκο και καταφέραμε από εκεί που οι προηγούμενοι το είχαν 67% στους Κινέζους να πάει στο 51%. Έχουμε ανοίξει προοπτικές και δυνατότητες σε αυτή την κατεύθυνση. Προοπτικές οι οποίες βέβαια δεν μπορούν να δώσουν καρπούς μέσα σε 3 μήνες, σε 2 μήνες. Χρειάζεται ένα βάθος χρόνου. Αυτές οι προσπάθειες που κάναμε να καρποφορήσουν και να δώσουν αποτελέσματα. Τώρα, θέτεις και ένα θέμα το οποίο είναι. Την εκκλησιαστική περιουσία. Θέλει πολύ χρόνο για να συζητάμε για την εκκλησιαστική περιουσία. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτή τη στιγμή είμαστε τυχεροί που έχουμε στην ηγεσία της Εκκλησίας έναν άνθρωπο ο οποίος είναι φωτισμένος και με διάθεση να συμβάλλει στη δύσκολη στιγμή που περνάει σήμερα η χώρα. Χρειάζεται διάλογος ουσιαστικός ανάμεσα στην πολιτεία και στην Εκκλησία. Διάλογος ώστε να δούμε το μεγάλο ζήτημα της αξιοποίησης της εκκλησιαστικής περιουσίας προς όφελος και της Εκκλησίας αλλά και του κράτους σε αυτή τη δύσκολη φάση που βρισκόμαστε. Και νομίζω ότι υπάρχουν οι δυνατότητες και οι προϋποθέσεις να προχωρήσει αυτός ο διάλογος. Τελευταίο ερώτημα για να κλείσουμε, κύριε Πρόεδρε. Αν ομιγέννητο δικαιωθεί η ανησυχία Τσακαλώτου και εμφανιστούν απέναντί μας οι δανειστές την επομένη των εκλογών, την επομένη της αξιολόγησης, στο θέμα του χρέους, κλειστή, όχι ανοιχτή, σε διάλογο και σε συζήτηση. Εμείς θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε το τρίτο μνημόνιο.
Θέλω να πω, αν δεν μας δώσουν αυτά που προσδοκούμε για το χρέος, εμείς θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε το τρίτο μνημόνιο. Και το ρωτώ γιατί τα έχετε συνδέσει αυτά τα δύο. Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ είμαι αισιόδοξος, διότι έχει αλλάξει το κλίμα στην Ευρώπη. Αυτή η περιπέτεια που περάσαμε, η μεγάλη περιπέτεια της σύγκρουσης, που οδήγησε όμως σε έναν συμβιβασμό, έχει δώσει στη φαρέτρα μας μια σειρά από επιχειρήματα, έχει αλλάξει το κλίμα στην κοινή γνώμη της Ευρώπης. Δεν είναι το κλίμα οι τεμπέληδες Έλληνες που διεκδικούν, αλλά ένας λαός που αδίκως έχει υποστεί μεγάλες θυσίες και πρέπει επιτέλους να βγει από την κρίση. Και πλέον είναι φανερό, εγώ θέλω να σας θυμίσω μια σκηνή, όταν πήγα μετά το δημοψήφισμα και λίγο πριν τη συμφωνία, Τετάρτη αν θυμάμαι καλά, δηλαδή ακριβώς στη μέση των δύο κορυφαίων στιγμών, όταν πήγα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μπήκα μέσα και ήταν ένας απόλυτος διχασμός. Οι μισοί με επεφημούσαν και οι άλλοι μισοί με αποδοκίμαζαν. Με αποδοκίμαζαν οι άνθρωποι του Λαϊκού Κόμματος, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, δηλαδή το κόμμα του κυρίου Μημαράκη και του κυρίου Σαμαρά, το κόμμα της κυρίας Μέρκελ στην Ευρώπη. Και μάλιστα μου κουνούσε το δάχτυλο επικεφαλής ο κύριος Βέμπερ, λέγοντας ότι εσείς οι Έλληνες ζητάτε παραπάνω από όσα μπορείτε και από όσα αξίζετε. Αλλά η άλλη μισή, όλο το προοδευτικό μπλοκ, η μεγάλη πλειοψηφία των σοσιαλιστών, σε αντίθεση με την κυρία Γεννηματά εδώ, οι πράσινοι, οι οποίοι μας υποστηρίζουν και η αριστερά, ήταν αυτοί οι οποίοι μας υποστηρίξαν, ήταν μαζί μας, μας στηρίξαν σε αυτή την προσπάθεια. Αυτό φάνηκε και αργότερα. Η Γαλλία ήταν ένας σύμμαχος και ο Ολάντ. Ο Ρέντσι ήταν ένας σύμμαχος. Θέλω να πω λοιπόν ότι τώρα πια έχουμε μεγαλύτερες δυνατότητες, διότι έχει αλλάξει η κοινή γνώμη, έχουμε δείξει ότι εμείς δεν είμαστε παράλογοι, δεν θέλουμε να σπάσουμε το ευρωπαϊκό πλαίσιο, δεν είμαστε μια αντιευρωπαϊκή δύναμη, αλλά θέλουμε μέσα σε ένα συμβιβασμό να τηρηθούν οι υποσχέσεις από όλες τις πλευρές. Και κάτι ακόμα, το είπα στην αρχή. Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ακόμα και Κομισιόν, σε πολύ θετικότερες θέσεις στο ζήτημα του χρέους. Θέλω λοιπόν να είμαι αισιόδοξος. Αλλά εγώ να πάρω και την περίπτωση εκείνη που λέει ότι έρχονται και λένε εδώ, θα σας βάλουμε μέχρι να σας εξουδετερώσουμε εντελώς. Κύριε Χατζηνικολάου, πείτε μου, πότε θα είναι μεγαλύτερες οι πιθανότητες σε αυτή την πιθανή νέα διαπραγμάτευση να έχουμε πιο δυνατά χαρτιά. Αν έχουμε μια κυβέρνηση αδύναμη, αν ο ελληνικός λαός στην προσπάθειά μας, την προσπάθεια των 7 αυτών μηνών, δεν την αξιολογήσει ως ένα θετικό δείγμα γραφής και δεν την επικροτήσει με την ψήφο του, αν δεν μας δώσει την ισχυρή εντολή, ή αν έχουμε μια ισχυρή εντολή να σταθούμε ξανά διεκδικώντας. Και να το πω και πιο έτσι λαϊκά. Δηλαδή, εσείς τι πιστεύετε, ότι θα είναι καλύτερα αν πάει ο κύριος Μημαράκης να διαπραγματευτεί σε περίπτωση που έχουν αρνητική στάση? Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Ρητορικό. Και όχι διότι τον υποβιβάζω ή τον υποτιμώ, αλλά γιατί θεωρώ ότι η λογική του ναι σε όλα και τη διαπραγμάτευση με τα χέρια δεμένα ποτέ δεν ήταν αυτή η οποία θα έφερνε καλύτερο αποτέλεσμα. Πάντως μιλά για εθνική ομάδα διαπραγμάτευσης, ενώ εσείς όχι. Κύριε Χατζηνικολάου, μου δίνει την ευκαιρία να σας πω ότι αυτό κάποια στιγμή θα δημοσιοποιηθούν τα πρακτικά. Το πρότεινα εγώ στη συνάντηση των αρχηγών στις 6 Ιουλίου, μετά το δημοψήφισμα. Μάλιστα. Επομένως, να και κάτι είναι, που συμφωνείτε και θα μπορούσατε να το κάνετε μαζί. Δεν πιστεύω όμως ότι θα παίξει καθοριστικό ρόλο, να είμαι ειλικρινής. Γιατί έχουμε, για παράδειγμα, Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, δεν έχουμε? Όπου έρχονται τα κόμματα, λένε τις απόψεις τους, συζητάνε, ενημερώνονται. Την εξωτερική πολιτική όμως τη χαράσει το Υπουργείο Εξωτερικών, η κυβέρνηση της χώρας, ο Υπουργός και ο Πρωθυπουργός, με βάση την πολιτική εντολή που έχουν λάβει από τον ελληνικό λαό. Όταν εμείς λοιπόν στο θέμα της διαπραγμάτευσης βάζουμε ως προτεραιότητα το χρέος, ενώ οι άλλοι λένε βιώσιμο, τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και το σταμάτημα των ομαδικών απολύσεων, όταν οι άλλοι σε μια νεοφιλελεύθερη γραμμή λένε δεν πειράζει, αυτά ας τα έχουμε, όταν βάζουμε το θέμα της προστασίας της πρώτης κατοικίας από τα κοράκια, όταν οι άλλοι λένε εντάξει, δεν τρέχει και τίποτα. Εδώ υπάρχει διαφορά ιεράρχηση των προτεραιοτήτων. Μεγάλη διαφορά ιεράρχηση. Βεβαίως να υπάρχει συμβούλιο για τη συζήτηση στο θέμα της διαπραγμάτευσης, να είναι όλοι ενήμεροι, να θέτουν, να βάζουν τις δικές τους πινελιές. Να συμβάλλουν αν χρειαστεί, γιατί εγώ είμαι ανοιχτός σε απόψεις, σε θέσεις. Αλλά την πολιτική για τη διαπραγμάτευση την χαράσει η εκλεγμένη κυβέρνηση με βάση την εντολή που παίρνει από τον ελληνικό λαό. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν απόψε το βράδυ στον ΕΝΙΚΟ.
Και εγώ σας ευχαριστώ, αν και μαγνητοσκοπημένη συζήτησή μας, διότι αυτή την έχετε την ομιλία στην Κρήτη. Δεν γινόταν διαφορετικά. Εν τούτης ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία. Το έχω αναγγείλει ότι θα ήταν μαγνητοσκοπημένη, όπως ανήγγειλα ότι θα ήταν μαγνητοσκοπημένη σαν ζωντανή. Όπως και έγινε, χωρίς μοντάζ. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ.